Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μας σκορπίμινο γαμψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήριες κάνουν το δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοαλκοτισμό! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια και να περάσουμε την παραγωγή από εδώ της μελαγχολίας! Εδώ είμαστε ζουμουσάκια μου! Εδώ είμαστε νταμπλούχοι, διπλούχοι, τριπλούχοι! Γιατί είναι και το αίτητο μέσα λέει και όχι μόνο! Νταμπλούχοι και όχι μόνο. Μας ακούνε και κάποιοι που δεν είναι νταμπλούχοι. Μας ακούνε και κάποιοι που δεν μας αγαπάνε, αλλά μας ακούνε όμως. Εδώ είμαστε, ελάτε στην παρέα μας. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί θα βάλουμε φυσικά όπως μας ζητήσατε μαζικά χθες. Μας ζητήσατε να παίξουμε επανάληψη την... Δεν θα πω συνέντευξη, γιατί ήταν κατάθεση ψυχής από το στρατηγό Μάκη Μαυρομιχάλη, κατά κόσμον Μάκη Μανάβη, τον παντοτινό αρχηγό της κερκίδας του ΠΑΟΚ, και έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Λέω μπαμ μπαμ χορηγούς, να πω ότι χρωστάω 5 μπλουζάκια Ζάμπια, έχω τα μηνύματα, έχω τα τηλέφωνα από χθες και θα κληρώσουμε 5 μπλουζάκια που μας προσέφερε με πολύ ευγενικό τρόπο το Ρετούς στη Λαμπράκη 105, η Αγγελική στο Ρετούς στη Λαμπράκη. Θα πάω να πάρω τα μπλουζάκια από εκεί σήμερα και αυτά του Ανόβερο, και από αύριο έρχεστε να τα παραλάβετε. Να πω λοιπόν, χορηγός πρώτης ώρας η Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης, παντοτινός χορηγός. Θέλω να πω ότι ειδικά αυτό το διάστημα, πλυντήρια, ψυγεία, Whirlpool, εκπληκτικά πράγματα θα βρείτε από την κορυφαία αυτή φίρμα, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά δεν λησμονείτε για το πιο φρέσκο ψάρι Αιγαίων. Οι δυο ψαραγορές, πρότυπες, πεντακάθαρες με νοστιμότατα ψαρικά, και στο διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666. Φυσικά δεν ξεχνάτε Νικολαίδης εκεί, τα δύο κορυφαία ζαχαροπλαστεία με το πιο νόστιμο παγωτό, το πιο υπέροχο παγωτό με Velvet di Bosco, με βυσσινοσοκολάτα γεύσης, καϊμάκι αγριοκέρασο, νουαζέτα, American cookies, μπανόφι, ναναμέλεια και ό,τι άλλο εσείς γουστάρετε. Καρολίκη Δημητρίου 237 και 163. Και φυσικά, αν εσείς έχετε έγνοια και πραγματικά ανησυχείτε για το τι θα κάνει το παιδί σας και το μέλλον σας, αν το σχεδιάζετε από τώρα το μέλλον τους, η σωστή προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής ξεκίνησε από την 5η και την 6η Δημοτικού. Ξεκινάει. Ξεκίνησαν οι εγγραφές ήδη στα προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης Γερμανικών στο Γερμανικό Σχολείο, και 29 Μαΐου στο Γκέτε, 7 η ώρα, υπάρχει και ενημέρωση για το πρόγραμμα και για το πώς λειτουργεί η όλη ιστορία. Κορυφαίο σχολείο στην πόλη, εκεί ησυχάζεται από κάθε άποψη και με εγκαταστάσεις που κανένας άλλος δεν έχει, και με εκπαιδευτικούς οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται για το παιδί σας. Πάμε να μην χρονοτριβώ, να ακούσουμε χθες λόγια σταράτα, λόγια παοκτσίδικα, λόγια καθαρά από έναν άνθρωπο που είναι συνυφασμένος όσο κανένας με την ιστορία στην κερκίδα του λαού του ΠΑΟΚ. Πάμε και επιστρέφουμε μετά για τα δικά μας. Τεράστια χαρά, τεράστια τιμή που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω με ένα ζωντανό μύθο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναπόσπαστο κομμάτι της τεράστιας παράδοσης που στήθηκε στη Θύρα 4, στις εκείνες τις ιστορικές εξέδρες, ιστορικές εκδρομές, ο άνθρωπος που γιγάντωσε το οπαδικό κίνημα και είναι άμεσα και άρρηκτα συνυφασμένο το όνομά του όσο κανενός άλλου. Μεγάλη χαρά και τιμή. Στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ καταρχήν που μου κάνεις αυτή την τιμή και μιλάμε σήμερα στον αέρα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Μου επιτρέπεις στον Ενικό να σου μιλάω στον Ενικό. Και εγώ έτσι έμαθα, ρε Κώστα, στον Ενικό να μιλάω, και βασικά να σε πω και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου που γιορτάζεις εχθές. Στρατηγέ μου, είμαι πολύ συγκινημένος που μιλάμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλοί κόσμος περίμενε σήμερα να βγεις να μιλήσεις. Δεν είσαι από τους ανθρώπους τους εύκολους. Δεν βγαίνεις συχνά και καλά κάνεις. Δεν βγαίνω, Κώστα. Ναι. Και μου κάνεις μεγάλη τιμή που βγαίνεις και είναι παράσημο για μένα. Σε ευχαριστώ καταρχήν. Να αφήσουμε τα αρχικά και να πάμε
κατευθείαν. Δεν τα ευχολόγια, θα, ναι. Θα σ' αφήσουμε αυτά λοιπόν, ξέρω δεν σ' αρέσουν. Θέλω να μου πεις πώς βίωσες εσύ όλο αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος. Το αίτητο, το double, το πρωτάθλημα, το κύπελο. Κοίταξε Κώστα, ήταν βασικά όλα ξεκινάνε. Βασικά ξεκινάνε από έναν ηγέτη που έχει ο ΠΑΟΚ που τους λύνει όλα τα οικονομικά προβλήματα που τους θα λύνει. Mm-hmm. Είχε τόσα συμβόλαια ο άνθρωπος, τους έδωσε την πεποίθηση ότι μη φοβάστε, εδώ είμαι εγώ και τον Ατάλλο. Απ' την άλλη έξε έναν σοβαρό προπονητή που πέρασε όλα τα κύματα, δικαιώθηκε ό,τι και να βάσε δικαιωνόταν, ήταν και λίγο τυχερός ήταν βασικά. Αλλά στις μάχες πρέπει να έχεις και λίγο τύχη να έχεις. Έτσι. Βασικά να σε πω τώρα πώς το ένιωσα εγώ. Ως ομάδα και ως ποιότητα, η ομαδάρα του 70 ήταν ομαδάρα ήταν που παρουσίασε, δεν πατούσε μπάλα κάτω, αλλά δεν μπορούσαν αυτοί να κάνουν αυτοί που κάνανε σημερινή, αυτό το έπος που κάνανε σημερινή. Δεν μπόρεσαν οι τότε, δηλαδή η ομάδα του Κούδα, του Τζεζανή, του Σαράφη, του Παρίδη. Mm-hmm. Ήταν οι Φακίδες και διάφορα άλλα γεγονότα. Όπως και άμα δεν μπαίνανε οι ξένοι φέτος που ήταν κατά επιρροή που πάλεψε ο Σαββίδης να φέρει αυτό. Ναι, ναι. Οι διαιτητές, ναι, ναι, ναι. Ναι, το Βάρ και το Νατάλο, πάλι δεν θα κάναμε τίποτα. Αυτοί είναι μονοφαγάδες είναι. Έτσι είναι αυτοί. Όπως το λες, μονοφαγάδες. Και φέτος μας βάλανε εμπόδια, αλλά παρόλα αυτά η ομάδα κατάφερε. Ναι. Ο Πάκου θα μας θεωρούσαν ότι είμαστε και λιγάκι βλάκες, άμα πούμε ότι ο Πάκου αδίθηκε κατά εμέ, αδικήθηκε βασικά φέτος. Τι να θυμηθώ δηλαδή, που πέσαμε με την καλογρέτα, που πέσαμε με 10. Καθαριάκι ήταν εκείνη η αποβολή, δηλαδή με το τέτοιο. Με τη χάρτινη. Με την ΑΕΚ. Ναι, άκυρη. Φέτος τους κάναμε τα γούστα, δηλαδή αυτοί που θέλανε, ενώ ξέρανε ότι δεν θα παίξουμε με θεατές, θέλανε αυτοί να παίξουν μέσα στο γήπεδό τους ήταν. Μεγάλο πράγμα είναι αυτό που κατορθώσανε αυτοί. Παλικαριά, μαγιά παοξίδικη, μέσα εκεί. Ναι, θέλετε στο σπίτι σας, μέσα εκεί, ό,τι θέλετε. Πέρα από το ΠΑΟΚ που σε βάλε γυαλιά πάλι, με κατάλαβες, 3 χρόνια κολλητά. Είναι μεγάλο έπος να το κάνεις αυτά τα 3 χρόνια κολλητά. Καταλαβαίνεις τώρα που σε λέω, Κώστα. Έτσι. Κατά τα άλλα, παντού προχωρήσαν, είχαν ομογένεια, είχαν την ομάδα, τα πάντα λειτουργούσαν καλά. Είχαμε τον Ρουμάνο τον προπονηταρά και πήγαν όλα κατά ευχή, πήγανε καλά και κάνανε αυτό το αίτητο. Αυτό το αίτητο, Κώστα, να ξέρεις, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Λουκανίδη, του Δωμάτου, του Παπαμανδόλη, και κάνανε και αυτοί και το κάνανε, με κατάλαβες. Από πολύ μεγάλο πράγμα είναι. Τεράστια υπόθεση. Το πρωτάθλημα μπορεί να έρθει και πάλι και του χρόνου, αλλά το αίτητο, να ξέρεις κάτι, δεν θα ξανάρθει, Κώστα. Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ. Εγώ εκεί που τρελαίνουμε και ενθουσιάζουμε πολύ είναι το αίτητο. Το αίτητο, 8 φορές θα το λέω σε δευτερόλεπτα. Και κοντά στο αίτητο πήραμε το πρωτάθλημα, κάναμε και τον τάπη και ήταν μια χρονιά πολύ πετυχημένη. Μαγική. Που έχουμε δηλαδή όλοι μια χαρά πήγαμε, Κώστα. Εγώ και λέω, στρατηγέ μου, ναι, στρατηγέ μου λέω, δεν πέφτει με τίποτα. Η διάθεσή μας εννοώ και ο καθένας ό,τι σκέφτεται. Ο κόσμος έχει τρελή χαρά. Τρελή χαρά. Αφού τώρα προσδώσουμε να υπάρχουν αυτοί ξένοι τέτοιοι διαιτητές. Αυτό το ΒΑΡ που λένε, αυτό το καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω, ναι. Άμα κάνει ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις κάτι. Αυτοί καθοδόσανε, κάνανε αυτοί τώρα, βγαίνουν εκείνος ο Βλάκας, να πούμε πόσο λένε αυτόν τον ποδοσφαιριστή που φοράει και το περιπραχιόνιο της ΑΕΚ και με ζητάει, μπαίναζε και με ζητάει. Είναι δηλαδή για κλάματα, δεν ξέρουν τι να κάνουν, με κατάλαβες. Τι να κάνουν, τι να κάνουν. Η Ολυμπιακή είναι ένας καφενές και μισός, είναι, εγώ θα λέω αυτά. Όλα τα αποτελέσματα ήταν προσποιητά, ήταν στο δεύτερο γύρο και έτσι. Αλλά τον κρατούσαν, εγώ με αυτά τα αποτελέσματα τον κρατούσαν για λόγους εντυπώσεων. Ο Παναθηναϊκός είναι κλινικά νεκρός, είναι γρυπωμένος, είναι με 45 πυρετό έχει και τον κρατάνε έτσι με στο παραμύθι, τον κρατάνε. Για λύπηση είναι. Για και γιατί να μην το ξανακάνεις και του χρόνου, με κατάλαβες, είναι σε μια ευθεία είναι ο ΠΑΟ καλή,
έχει ένα μεγάλο ηγέτη που έχει, αυτός είναι όλο το πάνι, ναι, με κατάλαβες. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν μαντήλι για να κλάψουν. Αυτός τους λύνει όλα τα οικονομικά προβλήματα και εγώ πιστεύω ότι έμαθα ότι ο Βαρέλα δεν έχει υπογράψει, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα φέρει κάτι το παραπλήσιο και ακόμη καλύτερο στη θέση του. Πάω και είμαστε, δεν είμαστε Βαρέλα, οι παίκτες έρχονται, παρέρχονται, αυτό πάντοτε, λέμε σήμερα στρατηγέ μου. Πάντοτε, πάντοτε. Πάντοτε αυτό είναι. Εντάξει, εδώ θα σταμάτησε ο μεγάλος ο Γιώργος ο Κούδας, να πούμε. Και δεν βούλιαξε, δηλαδή ο Κούδας μας είμαι το Σαράφι, το μεγάλο τον Παρίδη, τον Τερσανίδη και δεν έπαθε ο ΠΑΟΚ τίποτα. Και αντιθέτως κάνανε αυτή η σκυβερινή, κάνανε αυτό να τον τάξει. Φανταζόταν αυτός ο άγγος, να πούμε, ο Παχταράς που έκανε αυτό το πράγμα που έκανε, το εξωγήινο, τον γκολ που έβγαλε, με κατάλαβες. Εγώ πάω πολλά χρόνια πίσω και θυμάμαι ένα γκολ που είχε βάλει τότε σε Δωμάζος, στο Φάλιρο μέσα, στο παλιό Καραϊσκάκι, με ανάποδο ψαλίδι, έτσι ακριβώς το ίδιο γκολ, αλλά εκείνος ήταν και ζουμπαδιάρης, ήταν μέσα στον αφάλο του άγγλου ήταν. Στις λέξεις μου. Αυτά τα κοντούλια. Αυτός ο δικός μας είναι σαν το Μεγαλέσανδρο. Το δίπλωσε το κορμί του, στρατηγέ μου, και ήταν δύσκολο, γιατί ήταν χαμηλά το ψαλίδι, έτσι. Είναι μεγάλη παιχτάρα. Μεγάλη παιχτάρα. Ήρθαν και σε είδαν, έτσι, στο νοσοκομείο. Ήρθαν, ζήτησες και σε είδαν, και αυτός και ο Σφιντέρσκι. Ευλογημένος έφυγε. Ευλογημένος, γιατί τα τελευταία δύο γκολ, το αίτητο για να τον πάρεις ήταν το γκολ που βάλαμε τα Γιάννενα. Έτσι. Δεν πάω να πάω το ραδιόφωνο, δηλαδή να κερδίσω πάω που εγώ ήθελα το αίτροξε, γιατί το πρωτάθλημα ήταν παρμένο, ρε Κώστα. Το πρωτάθλημα ήταν για τους μπουταλάκους, ήταν γραμμένο, ήταν παρμένο, ήταν. Εμένα με διέφερε το αίτητο. Το αίτητο, αυτό. Μέχρι να τσουρίξεις το 95, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα αυτογκόλι του άλλους μας εμείς. Έτσι, εύκολα μπορεί να χτυπήσει κάπου η μπάλα και να γίνει μια στραβή, ναι. Αυτός ο παιχταράς, να πούμε, δυο παιχταράδες πάλι συνεργαστήκανε και στα δυο τα μάτς, να ξέρεις. Μεγάλος παίκτης είναι και ο Πέργκας είναι. Πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική φιγούρα είναι. Τον Πέργκα και τα μάτια τους, δεν ξέρω, ο προπονητής το ξέρει αυτό και το βάζει σε συνεχεία. Ίδια συνταγή, ίδια πάσα και ίδιο γκολ, με κατάλαβες. Έτσι. Και ο τελικός ήταν τα ίδια γκολ ήτανε. Έτσι. Και οι δυο παιχταράδες είναι. Στρατηγέ μου, αν εσύ στα χρόνια τα δικά σου, εκείνα τα χρόνια, τα δύσκολα τα χρόνια για τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν υπήρχε το χρήμα. Αν είχες Ιβάν Σαββίδη, πού θα τον πηγαίνατε τον ΠΑΟΚ? Άκου να δεις κάτι, να πεις διαφορετικά να το τονίσεις αυτό. Άμα είχαμε δικιά μας η φουρνιά, να πούμε, γιατί είμαστε... Ναι, αυτό λέω. Η δική σας η φουρνιά, η δική σας. Αν είχε και ένα Σαββίδη, πού θα τον πηγαίνατε τον ΠΑΟΚ? Δεν μπάλα, να ξέρεις, Κώστα. Μεγάλη, να πούμε, ποδοσφαιρική φιγούρα ήταν εκείνος ο λαός. Έτρωγε όλα τα γήπεδα δεξιά-αριστερά, δεν καταλάβαινε τίποτα. Να μην σε υποκάζει, θα με πεις ότι υπερβολή. Εκείνη η ομάδα, η ταξιαρχία του Κούδα, άμα είχαμε αυτό να το τέτοιο, γιατί ήταν καφετζίδες ήταν οι τότε, σ' ακούς. Ναι, ναι. Ακούσανε τον ΠΑΟ που ήταν καφετζίδες, περιπτεράδες ήτανε. Άμα είχαν το Σαββίδη, αυτό να το ιερό πατέρα να τους έλυνε τα οικονομικά προβλήματα, να μην σε έλεγα ότι θα φτάνανε μέχρι τους 4 του Champions League, να ξέρεις κάτι. Το πιστεύω. Το πιστεύω αυτό που λες. Το πιστεύω. Ναι, να το ξέρεις κάτι. Γιατί όντως αυτοί είχαν παίξει, δηλαδή παίξαμε με τη μεγάλη τη Μίλαν του Ριβέρα, ξέρεις ποιος είναι ο Ριβέρα. Ιστορία, ζωντανή ιστορία. Δεκάρια, αλλά παντοτινή. Παίξαμε με εκείνη τη Λιόν, με εκείνη τη Σεβίλη που παίξανε. Ανερχόμενες ομάδες ήταν εκείνες. Όπως ήταν και ο ΠΑΟΚ ανερχόμενη ομάδα, αλλά για την Ευρώπη. Αλλά ο ΠΑΟΚ έμεινε στάσιμος. Ξέρεις γιατί? Γιατί είχε περιπτεράδες που τον διηγούσανε. Παντελάκηδες και εσύ, να το ξέρετε αυτό. Δεν είχαν αυτοί. Θέλανε, πώς να σου δώσω να καταλάβεις, θέλανε έναν ηγέτη να κουμπάνε πάνω τους οι ποδοσφαιριστές, επάνω να τους έλυνε τα οικονομικά προβλήματα. Και αφού παίξανε μπάλα 3-4 χρόνια, να πούμε, αρχινήσαν Ολυμπιακός, άλλος στην ΑΕΚ, άλλος στο Παναθηναϊκό. Μας παίρνανε, φεύγανε οι παίχτες μας, φεύγανε μετά. Φεύγανε οι παίχτες, δικαιολογημένα φεύγανε, με κατάλαβες, ο μόνος που έμεινε ήταν μόνο ο Γιώργος ο Κούδας έμεινε. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική φιγούρα όλων των εποχών της Ελλάδος. Στρατηγέ μου, θέλεις να ξαναπάς στην Τούμπα?
Κοίταξε να δεις κάτι. Εμείς ό,τι ήταν να προσφέρουμε κόστα, τα προσφέραμε. Είχα προβλήματα με την υγεία, δόξα τω Θεώ. Έδεσες μάχη όμως και βγήκες παλικάρι. Είδα ουρές έξω από το δωμάτιό σου. Με τον κόσμο να σου φυλάει τα χέρια. Είδα συγκλονιστικά πράγματα εκεί, στρατηγέ. Σε πω κάτι. Εμένα με φύλαξε, δηλαδή, πρώτα με φύλαξε που ήταν, δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, οι ευχές του κόσμου, αυτή η αγάπη, δηλαδή, του κόσμου, και ένα άλλο θέμα που ήταν που ο Σαραπίδης, δηλαδή, ανέλαβε όλα τα έξοδα, δηλαδή, τα οικονομικά προβλήματα, εκεί σε εκείνη την κλινική, γιατί εκεί πρέπει να έχεις τα λιράκια, άμα δεν έχεις τα λιράκια, για χαρά πας, για τα πευκάκια πας. Κατάλαβες, Κώστα. Αλίμονο. Μα είσαι πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Σου ανταπέδωσε κάτι από όλα αυτά που έχεις δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια αναγνώριση ήταν αυτό που έκανε ο Σαββίδης και αυτή η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή ήταν πολλές δεκαετίες. Τρέχαμε πίσω από την ομάδα. Τώρα όπου και να πας, όποια παρχιακιά πάλι και να πας, υπάρχει σύνδεσμος του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι το μαγεμένο, είναι ονειρεμένο είναι. Όπου και να πας, οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος, πες μου να πούμε, άμα δεν έχουν από μια χιλιάδα κόσμο, έχουνε, με κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Ένα καιρό εμείς μπορεί να κόβαμε 45.000, θα σου πω τώρα και κάτι, δηλαδή, αφηγηνό θα σου πω. Ένα καιρό να πω, όταν έπεσε ο Πάγκος στην Τούμπα, την κόβαμε μια 45.000 κόσμο, την κόβαμε. Την κόβανε οι Θεσσαλονικοί, γιατί δεν προλαβαίνανε, δηλαδή, να έρθει η επαρχία. Τώρα είναι ένα μελανό σημείο ότι και εμείς η επαρχία, κάτι που με λυπεί εμένα λιγάκι ιδιαίτερος, με λυπεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχεται η Ξάνθη, η Κατερίνη, η Βέρεια, καταλαβαίνεις αυτές τις γύρω. Και έχουν όλοι έρχονται, στέλνουν από μια χιλιάδα κόσμο στέλνουν. Ενώ παλιά τα δικά μας, παλιά τα χρόνια, δηλαδή τι γεμίσαν οι Θεσσαλονικείς, κλέγανε για ένα εισιτήριο, δηλαδή χωρίς... Καταλαβαίνεις τώρα πως θα λέω. Είχαν και μεγαλύτερη ποιότητα τότε στο ΠΑΟΚ, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Να το ξέρεις να πούμε. Αλλά είμαστε υπερήφανοι για τι κίνημά θα έχει χτίσει. Έβαλαν αυτά τα μεγάλα τα θεμέλια που είναι απόφυδα που είναι και κάναμε αυτό το τάπο που χαρήκαμε εμείς οι παλιοί πιο πολύ από τους νέους τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Με πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, υπομονής, υπομείνατε πολλά και... Μην ψάχνεις, στα γραφεία του ΠΑΟΚ δεν ξέρει κανένα. Ήτανε φοιτητική, ήτανε τότε, με κατάλαβες. Τότε από τα παλιά τα γραφεία του Ελληνικού, του Βορρά, τα θυμάσαι αυτά. Βεβαίως. Μικρός, μόνο αλλά το πρόλαβα, ναι. Μετά μας έδωσαν δυο ντουβάρια η Χούντα, έδωσε εδώ στη Βασιλίση Εθνικής Αμήνης και τον Αδάλους και τελικά να πούμε έγινε παραλήπτης ο Σαββίδης και τα έχει μεταφέρει στην Τούμπα, με κατάλαβες. Δηλαδή από μωρά παιδιά ήμασταν δεξιά, αριστερά, τρέξαμε αγωνίες, κακό. Πήραμε... Όλη τη ζωή σας δώσατε για τον Πάπα. Παραδόσεις, κάναμε το ένα, πήραμε σε 3-4 χρόνια, πήραμε τα πρωταθλήματα εκείνα, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά μετά μας κόψανε κατευθείαν αυτοί οι διαιτητές, ήταν αυτοί οι απίθανοι, αλλά είχες περιπτεράδες είχες. Είχες περιπτεράδες τότε, συνδικού της ήτανε, περιπτεράδες ήτανε. Σερβιτόροι ήτανε. Ενώ πάω που ήθελε ηγέτες ήτανε. Και ηγέτης είναι ο σημερινός με όλη τη σημασία της λέξης που έκανε, που έβαλε αυτός πρώτα το κορμί του κάτω και λέει θα σας φέρω το βάρο, εγώ στο φιλάνε, εγώ θα το πληρώνω, τους είπε να πούμε. Γιατί αυτοί νιώθανε να σκεπάζουν τη χρονιά τους, τις αποτυχίες τους, οι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, αεξίδες, να παίρνουν όμως και κάτι. Κατάλαβες, αλλά σου λέει, μας είχαν συνηθίσει εμείς να είμαστε εκτός να πούμε φασουλάδας. Όταν είδαν ότι εμείς να πούμε τυχώθηκε ο Σαββίδης, και του λέει και εδώ εμείς είμαστε και εγώ να θέλω, βασικά το πεστινό, το κρεμμένο, το ποτάλιμα, του βάζουμε την μπάλα μέσα στα πλεμάτια δηλαδή. Και στον κύριο αυτός ο Κομμίνης κάνετε μέσα στα πολιτεία και δεν κλοπή, κλοπή, κλοπή. Μεγαλύτερη κλοπή όλων των εποχών. Μεγαλύτερη ληστεία του τρένου. Και να σε πω κάτι. Ξέρεις ποια ήταν η μεγαλύτερη ληστεία του τρένου που είπαμε, που ήταν κάτω από τη γλώσσα μου αυτή η λέξη, δεν ήταν εκείνη. Γι' αυτό το έργο δεν ξέρω αν το έχεις δει. Η μεγαλύτερη ληστεία του τρένου που δεν πιάστηκε αυτός ποτέ. Η μεγαλύτερη ληστεία ήταν τη Σούμπας ήτανε. Με αρχικό τον Κομμίνη να πούμε και με χιασότητες τους Ολυμπιακούς, τους Αρχίδους και τον Ατάλο. Όλοι. Συμμαχήσανε όλοι. Συμμαχήσανε να δίνουν. Για να πάρουνε το κόσμο, κατάλαβες.
και εκεί στα κολονάκια που μένουν κάτω έχουν να παρουσιάζουν ένα ψεύτικο κύπελο, ένα πρωτάλημα, τα παίρνουν αυτοί ένα λάξ. 40 δικά του, ένα δικό μα, στρατηγέ. Μην ψάχνει να βρει, μην ψάχνει. Μεγάλη επιτυχία που έφερε να πούμε που ο Άγιο ο Θεό που έφερε αυτό να του αφήνει στον πάγο που τον έφερε, με κατάλαβε. Μεγάλη υπόθεση. Στρατηγέ μου, θυμάμαι κάποια στιγμή που είπες ότι πρέπει να βάζουμε όλοι το εγώ μας κάτω από τα 4 γράμματα. Υπάρχει μόνο εμείς, το εμείς και όχι το εγώ. Πες να το ακούσουν τα νέα παιδιά. Σε ακούει πολλοί κόσμος τώρα. Τι θέλεις να μεταφέρεις στα νέα παιδιά, στα νέα παοξάκια, τι θέλεις να πεις. Κάθε σου κουβέντα είναι πολύ σημαντική. Κοίταξε να δεις, οι νεαροί δηλαδή θα παραλάβουν αυτά τα αποτελέσματα γιατί τους έρχονται μεγάλες ημέρες. Δηλαδή σε 2-3 χρόνια πήραν αυτά, πήραν 3 κολλητά εκεί πέρα. Κάνανε τα, πήραν το αϊκτό που εμείς δεν μπορέσαμε να τα πάρουμε. Αυτό το πράγμα, ανεξαιρέτως που είχαμε πιο καλή ομάδα, ομαδάρα είχαμε εμείς. Τους δίνει την όθηση αυτούς ο Σαββίδης ότι θα δούνε μεγαλύτερα πράγματα. Να είναι δίπλα στην ομάδα, υγιέστατα, χωρίς παρεκτροπές, χωρίς κοτρώνες και που τα είχαμε, να μην κρυβόμαστε. Εμείς τα είχαμε λιγάκι γιατί είχαμε περιπτεράδες είχαμε στη διοίκηση τότε και οι σερβιτόρες που τον νικούσαν τον ΠΑΟ. Τώρα σου ακούω όπως πρέπει να είναι όλοι οι παλιοί των ομάδων έξω και ας προχωρήσει και γιατί τους έρχονται μεγάλες ημέρες για τον ΠΑΟ και για τους σημερινούς λέω. Οι μεγάλοι τα ξέρουν τα γράμματα καλά, άκουσα μου. Τι να σου πω, σε ακούω με πολύ προσοχή και σεβασμό. Θέλω, για να μην σε κουράσω παραπάνω, μία κουβέντα σου μόνο ακόμα. Αν ερχόταν ένας άνθρωπος από ένα άλλο μέρος, ξένο, και σε ρωτούσε, Μάκη, τι σημαίνει ο ΠΑΟΚ για σένα, τι είναι ΠΑΟΚ, τι θα του έλεγες? Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, είναι τα 4 γράμματα, αυτά που ήταν από την Κωνσταντινούπολη, αυτά ήταν... Όλοι είμαστε από εκεί το 85-90%, είμαστε όλοι μικρασιάτες ήταν. Ήρθαν οι παππούδες μας, οι μπαμπάδες μας ήρθαν από εκεί. Κάναμε τον ιερό χώρο αυτό τη Στούμπα δηλαδή, το χτίσαν οι παππούδες μας, να ξέρεις Κώστα. Οι παππούδες μας και οι μπαμπάδες μας, όλοι πήραν από μπάλαν από μια... Λιθάρι, από ένα πέτρα. Και κάνανε στην Στούμπα. Εμείς όταν πηγαίναμε δηλαδή μωρά από όταν πηγαίναμε στην Στούμπα ήταν τα χώματα. Τώρα συνέχεια είναι σκέπαστρα, κακό, σάουνες, μάουνες, με κατάλαβες. Είναι όλα λες, είναι τέλεια είναι. Αλλά θέλω να σου πω, αυτοί οι άνθρωποι, τα ιερά πρόσωπα που ήρθαν από την κυνηγημένη και έτσι το ανατάλλω, βρήκανε αυτό και κάνανε αυτό το κόστανι του ραντεβού να μαζεύουν τη Σαββατοκύριακα εκεί και να τα λένε όλα τα προβλήματα. Και αυτός ο χώρος λέγεται το κύπελο του ΠΑΟΚ δηλαδή. Και όσο για τους νεαρούς είπαμε να πούμε, τους έρχονται μεγάλες ημέρες και θα δουν μεγαλύτερα πράγματα. Δηλαδή, αυτά που δεν είδαμε εμείς θα τα δουν αυτά οι σημερινοί νέοι. Θα τα δουν με πιο πολλά, αλλά μην μας αδικούν να υπάρχει μόνο αυτό το βάλ μέσα. Κωστά, ακούω. Αυτό το βάλ να πούμε. Μεγάλη υπόθεση. Να είναι το βάλ αυτό μέσα να είναι. Μεγάλη υπόθεση. Θα είχε με αυτό ο ΠΑΟΚ πάρει πολλά περισσότερα πρωταθλήματα, στρατηγέ. Αυτό είναι Παπατζίδες, είναι στην πλατεία βάζει μεγάλο αγαπητό στο παραμύθι, κατάλαβες. Εμείς αυτά τα πολεμήσαμε, δηλαδή με κοκκιρώνες και μέση, λιγάκι τους κυνηγήσαμε άγρια εμείς. Εμείς την κάναμε στην Αθήνα και τον πλέον δικά μας χώματα εκεί, δεν καταλαβαίναμε. Αλλά πάλι δεν είχαμε έναν άνθρωπο να μας διοικήσει, σε λέω. Ήτανε περιπτεράς ή σερβιτόρος ήτανε. Ιερά επαγγελματά είναι αυτά, να ξέρεις κάτι. Οι περιπτεράδες και οι σερβιτόροι, σερβιτόροι είναι ιερά επαγγελματά. Αλλά εμείς θέλαμε, το λέω εγώ για ποια άποψη, αλλιώς το τονίζω, γιατί τέτοιοι άνθρωποι περιμένανε καμιά βούκα να τους ταΐσουνε, να σου πω εγώ, το καταλαβαίνεις Κώστα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Περιμένανε καμιά βούκα στην Αϊκιά, μόλις τη δύνατη ορμούσανε. Και ας είναι υπερήφανοι νεαροί που έχουν αυτόν τον Μεγιστάνα, που τα χώνει και τώρα τα άλλα και πιστεύω όλα τα κενά, τα σημεία που έρχεται η σημεία σε να τα αναπληρώσει, Κώστα μου. Στρατηγέ μου. Και σε εύχομαι εσένα, Κώστα μου, να πούμε πάντοτε να έχεις επιτυχίες. Είμαι λιγάκι δύσκολο, δεν βγαίνω εγώ πάντα ποτέ γι' αυτό, να μιλήσω. Γι' αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε Κώστα, ήμουνα στις μάχες εγώ, με κατάλαβες. Ήσουνα. Δεν χρειάζεται λόγο. Πράξεις έκανες. Αυτά τα λέγαμε με κατευθείαν, εμείς τα λέγαμε εκεί με στη φορεία τους αυτά. Συνέχεια και στον κόσμο του πάγου να μην χάνουν ο κόσμος του πάγου το ηθικό του. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που είχαμε εμείς. Τους κρατήσατε. Ήταν να ψυχώνουμε το διπλανό μας, να μην είναι δηλαδή
Να το δίνουμε θάρρος, να το δίνουμε τα πάντα, οξυγόνα και το ένα άλλο, να είναι μάχημο συνέχεια, κατάλαβες. Και το κατευθώσαμε αυτό και αυτό η καρτή αμείβονται. Έχουν δει άνθρωποι τώρα που τώρα 3-4 από τα χρήματα και το ΑΕΚ, το πάλι το τονίζω. Το ΑΕΚ το να ξέρεις αυτό, κάτι, αυτό. Δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Η Παναγία των Παρισίων, ακούς, θα σε πω ένα πράγμα. Η Παναγία των Παρισίων κράτησε 7,5 αιώνες κράτησε. Εδώ που κάει και η εικόνα. Ναι, ναι, κάει και την εποχή. Αυτό το ΑΕΚ το να ξέρεις θα κρατήσει και 250 αιώνες δηλαδή. Σωστά. Δεν πρόκειται αυτό να το κάνει ποτέ κανένας άλλος. Το κάναμε εμείς και ο Παναθηναϊκός. Εμείς. Στρατηγέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένουμε. Θα να κάνεις όπως κάνεις έτσι τη δουλειά σου, όμορφα, καθαρά και το Νατάλο. Σε εύχομαι πάντοτε να έχεις, πώς να σου το πω έτσι τώρα λιγάκι, να σε δώσω λιγάκι ένα μπόντο. Να σε πάντοτε συνεπής και ωραίος όπως έχεις ακούνα τη... Στη λαϊκή ομιλούσα, κατάλαβε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ. Και εγώ και εγώ. Σε περιμένουμε στην Τούμπα να σηκώσει το χέρι σου και να ακολουθήσει ο λαός. Σε περιμένουμε. Τα κάναμε χρόνια, ρε Κώστα, ρε. Αυτό το παραμάκι το βγάλαμε εμείς, το βγάλαμε και το πήραν όλοι οι άλλοι τώρα, καταλαβαίνει τώρα. Να είσαι γερός, στρατηγέ μου. Να είσαι πάντα δυνατός. Σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες. Κουβέντες πολύ καθαρές, πολύ παοξίδικες από έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο. Ίσως αν είστε 20, 25, 30, 35 να μην σας λέει κάτι απευθείας και να έχετε ακούσει μόνο. Αυτοί όμως που έχουν καβαλήσει τα 45 και είναι... μιας μεγαλύτερης ηλικίας, καταλαβαίνουν. Τον ευχαρίστησα και χθες, τον ευχαριστώ και σήμερα. Δεν είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει όπου να είναι. Και αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Φύγαμε χθες, χωρίς να κληρώσουμε τα μπλουζάκια, γιατί δεν ήθελα μετά από το στρατηγό ούτε χορηγούς να πω, ούτε κληρώσεις να κάνω. Δεν ήθελα, έτσι φύγαμε. Και σήμερα θα κληρώσουμε 5 μπλουζάκια σουφου ζάμπια, όπως έχουμε πει. Χθες πάρα πολύ δυνατή. Πολύ ζουμουσού βραδιά στο μπάσκετ, με κλάματα από τον Παπαθεοδόρου, με δάκρυα από όλους, με αποχαιρετισμό συγκλονιστικός ογκός, οι 6 παίκτες που έκαναν κατάθεση ψυχής, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, θα τα πούμε όλα αυτά. Τα λογάκια που είπε ο Τίγρης, έτσι, φαίνεται πώς τους πονάει, έτσι. Εμείς σας το λέμε ότι είναι κλεμμένο και χάρτινο το πρωτάθλημα πέρσι και κάντε ό,τι θέλετε. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με γραμμές. Έτσι. Δεν είναι αυτή η ωραία μουσική για γυμναστική, φίλε. Πάμε να γυμνάσουμε τους γοφούς γιατί βάζουν Αμερικανιές, φίλε. Πάμε λίγο τη μέση, λυκνίστε λίγο τη μέση τα κορίτσια. Ρε, τι θα είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Δεν πέφτει με τίποτα! Για το Βαρέλα τα είπαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα έδωσες. Πρώτον, δεύτερον, το χρήμα δεν αγοράζει τα πάντα. Θα το θυμηθείς αυτό που σου λέμε. Έβαλε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση η σύζυγός του. Βεβαίως, δείχνει τα παιδάκια του να φυλάνε το σήμα, να μιλάνε ελληνικά. Αυτά που ζήσατε εδώ δεν θα τα ζήσετε πουθενά. 3,8 έφτασε η πρόταση για 3 χρόνια στα 32 σου. Δεν έχει να πει κανένας τίποτα, φίλε. 3,8 χωρίς εφορίες και τέτοια. Έτσι, μην πούμε τα ράστα λογιστικά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε 10 Ιουνίου, 9 η ώρα, είμαστε στον πανέμορφο Όμιλο, στο πιο ωραίο μπαρ ρέστοραν της πόλης. Εκεί με Heineken μπύρα, την πρώτη μπύρα, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, να μην έχουμε ιστορίες και τα λοιπά. Μία μπύρα μπορούμε να κεράσουμε και αυτό κάνουμε. Με τα γλυκάκια τα υπέροχα από το Manolias Fresh, με την πίτσα από τη Fresh Day, το φίλο μου τον Τέλτο Μπεργαμινέλη. Θα έρθει πίτσα για όλο τον κόσμο, δωρεάν, με τα μπλουζάκια και από τη Λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι και από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, ειδικά μπλουζάκια τυπωμένα για την περίσταση. Με ρώτησε κάποιος χθες πόσο κόσμο περιμένεις.
Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε αυτό. Να σου πω. Δεν είναι, ούτε πάμε να κόψουμε εισιτήρια για να πούμε ότι έχουμε εισπράξεις. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι κάτι. Ούτε μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Είναι μια Δευτέρα βράδυ, μια τζούφια Δευτέρα βράδυ που εμείς θα μαζευτούμε έτσι οικογενειακά, η παρέα μας, το ζούμου σου, οι αθλητήροι. Θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Στάθη Δημητριάδη, ο οποίος χθες το βράδυ έξω από τον παιδικό σταθμό του γιού μου μου είπε τις κουβέντες που μου είπε. Με παρακάλεσε να μην πω τίποτα, λεπτομέρειες και τα λοιπά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια του. Αυτό. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Ο Δημήτρης ο Καρυπίδης θα το στήσει όλο αυτό, προτζέκτορες, μικρόφωνα αυτά και ήχο και τον άλλο. Θα περάσουμε υπέροχα. Ελάτε και τα παλιά ζουμουσάκια, εμείς που μεγαλώσαμε μαζί, αλλά και τους νεότερους που μπήκαν στην παρέα μας τώρα με τις ευχές, επί τη ευκαιρία της ονομαστικής μου εορτής. Είδα μηνύματα από πολλούς καινούριους. Σ' ακούω 6 μήνες, σ' ακούω 5 μήνες, σ' ακούω τώρα 2 εβδομάδες. Έρχονται συνέχεια άνθρωποι, τους καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Γρήγορα καταλαβαίνετε τι είμαστε, γρήγορα καταλαβαίνετε πώς σκεπτόμαστε και με μεγάλη χαρά σας καλοδεχόμαστε. Ούτε είναι ένα κλειστό κλαμπ που είμαστε μια παρέα που δεν αφήνει κανένα να μπει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει, το ξέρετε αυτό. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888, μην ξεχνάτε. Οπτικά Μανολόπουλος, κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη. Εδώ και 3 γενιές οπτικά. Στη Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη, στην Παναγία Τσαλδάρη 22. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος για το γυαλί, για τα ματάκια σας, τα προσέχει σαν τα δικά του. Ο Μανολόπουλος και η οικογένεια. Πάμε, γραμμές, καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα, Κωστή μου. Τι είπε ο Τίγρης, ρε, τι είπε ο Τίγρης, τι είπε ο Νιάου Νιάου. Ο κύριος Δημήτρης Μελισανίδης, ο οποίος πριν από μια 25ετία έκανε φυλακή και λαθρεμπόριο πετρελαίου. Μας είπε εμάς κλέφτες. Δοκτορά λέει στο κλέψιμο. Ναι. Και ξέρεις, αυτό πάει υπονομένο για τον Λουτσέσκο, επειδή είναι Ρουμάνος. Δεν ήταν για τον ΠΑΟΚ. Είναι... Έτσι, δηλαδή, έτσι είπε, πάει, Βέβαια. Εννοείται, ρε. Είναι, γιατί δεν είπε για τον ΠΑΟΚ, μετά τον διαχώρησε. Και πρόσεξε, και τι είπε. Είπε για το offside στο Βόλο, χωρίς να έχει αναφέρει φυσικά πριν το πέναλτι γίνεται ελληνορωμαϊκή στο Κρέσπο, έτσι. Αυτά δεν μας συμφέρουν. Καλά, ποτέ. Γιατί πότε είπε αυτή η διοίκηση της ΑΕΧ 2014, πάντα λέει τη μισή αλήθεια ή τη δική της αλήθεια. Ποτέ θα λέει, σας λέμε χάρτινους μέχρι ο ήλιος να δύσει στην Ανατολή. Όχι, θα τους το λέμε. Θα τους το δείχνουμε και με κάθε τρόπο. Ακριβώς. Όπου σας βρίσκουμε, θα σας τελετίζουμε. Εντός γηπέδου, να το ξέρετε. Ακριβώς. Αυτό εδώ το πράγμα που κάνανε και συνεχίζουν, βέβαια αυτό το κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Εντάξει. Γιατί θα τον πάρουν το κυνήγι όσο κοροϊδά και να είναι. Καταποντίστηκε, ρε Χρήστο, καταποντίστηκε παντού, στο κύπελο, στο πρωτάθλημα, τι γι' αυτό, λέει, γι' αυτό. Η ξεφτύλα. Άρα, πρέπει να δημιουργούμε εχθρούς. Έτσι. Το Κούγια βέβαια δεν τον πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι ο Κούγιας μπορεί σήμερα να πει σε 5 λεπτά να πει 25 τα οποία είναι αντικρουόμενα, αλλά βγει ας πούμε να το κάνει μήνυση. Ότι είπε, λέει, ότι ο Μελισανίδης τον πήρε τηλέφωνο για να υπερασπιστεί με απείλησε, με απείλησε ο Νιάου Νιάου, έτσι είπε. Ναι. Και όχι, είπε και μετά το όνομά του, Δημήτρης Μελισανίδης, είπε κανονικά. Ότι με πήρε να με απειλήσει, μάλιστα, γιατί λέει έκραξα τον Κομίνη. Ο οποίος Κομίνης χθες πραγματικά έχει ζωγραφίσει πάλι στην Κρήτη, έτσι. Αλλά, δηλαδή δίνει ένα πέναλτι. Για τη σιτάρα. Δεν είναι ότι είναι στημένη, είναι και ηλίθεια, α πούμε, είναι και επικίνδυνη. Νομίζω ότι ο Κομίνης είναι ειδική κατηγορία, είναι όλα μαζί. Εντάξει, είπαμε ότι ο Περέρα τον κράτησε για να μην αποδείξει ότι ο ΠΑΟΚ και ο Μίχελ που είπε θα σε τελειώσω, ότι περνάει το δικό του, αλλά αυτή με αυτόν τον τύπο. Ο άνθρωπος είναι ανίκανος κυριολεκτικά και κάθε μεταφορική έννοια. Τράτζικ. Κωστή μου, για τα δικά μας τώρα, για το Βαρέλα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις στιγμές. Εγώ το κλάμα του με το γιο του δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Κλάμα, το τελικό, η ένεση στο τελικό. Το τελικό με το κρεμασμένο χέρι. Ποτέ. Όλα όσα έχει δώσει, πραγματικά το ότι βοήθησε την ομάδα να πάρει όσους τίτλους είχε πάρει τα προηγούμενα 30 χρόνια, να τους πάρει σε 3. Όλη αυτή την προσφορά του, τον ευχαριστούμε. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει, δεν κόλλησε ποτέ σε κανένα όνομα, σε κανένα ποδοσφαιριστή. Αλίμονο. Να παίρνουμε παραδείγματα για το πόσο μεγάλος είναι ο ΠΑΟΚ από το κλάμα του Γκος
Ένας Αμερικάνος βασιλικολίστας, ο οποίος είναι απλήρωτος εδώ και μήνες, έκατσε για να μην φύγει με την εικόνα ότι τα παρατάει. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, όπως και τον κύριο Παπαθεοδόρου. Μπαίνει σε μια πολύ ξεχωριστή λίστα ανθρώπων που φόρεσαν τη φανέλα ο Γκος. Είναι αυτός ο σύλλογος, Κωστή, που σου δίνει όλα αυτά τα πράγματα. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να κινητοποιηθούμε, να κάνει και ο ΠΑΟΚ, αν είναι δυνατόν, να μπει ο Ιβάν Σαββίδης ή κάποιος άνθρωπος που μπορεί να κάνει ό,τι έγινε στο ποδόσφαιρο, γιατί και στο μπάσκετ ισχύει το ίδιο πράγμα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος έχει διαλύσει το άθλημα και όλη αυτή η κλίκα των ανθρώπων που το έχουν κάνει έτσι ώστε να μην ενδιαφέρεται κανένας, ναι, για να μπει να κάνει τι. Να μην μπορεί να πάρει πρωτάθλημα γιατί το έχει πιασμένο Γιαννακόπουλος με τα κοράκια. Να μην μπορεί να βγει η Ευρωλίγκα γιατί υπάρχει αυτή η κλίκα. Μα δες τώρα, θα πάει Α2 ο Γαύρος και ταυτόχρονα μπορεί κανονικά να παίζει Ευρωλίγκα. Μα ρώτησε. Ρώτησε ο Σαββίδης και λέει: παιδιά, να έρθω να βάλω 15 εκατομμύρια να κάνω μπάτζε πρωταθλητισμού. Θα παίξω Ευρωλίγκα του χρόνου? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι άμα του κάσει λεφτά η Ευρωλίγκα θα παίξει. Γιατί είναι μόνο για τα φράγκα του ενδιαφέρει. Αυτή η wild card, αυτό ισχύει με τη wild card ότι μπορείς να αγοράσεις. Πολλά μπορούν να γίνουν, Κωστή μου, για τα λεφτά πολλά μπορούν να γίνουν. Αλλά πρέπει να δείξουμε συνολικά ως ΠΑΟΚ ότι ενδιαφερόμαστε για το άθλημα για να μην το αφήσουμε, γιατί του χρόνου πάμε σούπιτι για Α2. Και κάτι τελευταίο, Κωστή, για τον στρατηγό. Επειδή σου είπα ότι τον έχω ακούσει αρκετές φορές σε ραδιόφωνο, αλλά και κατηδίαν που έχουμε μιλήσει στην κατάληψη, άνοιξε την ψυχή σου όπως καμία άλλη φορά. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που έκανε ο Ιβάν Σαββίδης στο ΠΑΟΚ, που την πληγωμένη γενιά των παλιών των ΠΑΟΚΣΥΝΟ τους έκανε να ξαναρθούν κοντά στο σύλλογο. Μεγάλη κουβέντα είπες. Αυτά, Κωστή. Μεγάλη κουβέντα. Συνεχίζουμε όλοι ενωμένοι για να κατακτήσουμε ό,τι μας κλέψαν άδικα τόσα χρόνια. Γεια σου, Χριστάρα! Γεια σου, Χριστάρα! Γεια σου, Κολομπάμπου! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι, και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι! Έλα, ρε Κωστάκη. Καλώς το, ναι! Καλώς το. Καλημέρα, αγόρι μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, έλα. Λοιπόν, να σε πω, αν και πέρασαν δύο μέρες πάλι τα χρόνια που λέμε. Σε ευχαριστώ. Επίσης, να σε γερός, να χαίρεσαι εγγόνια, παιδιά, χορευτικά συγκροτήματα. Ευχαριστώ και εσύ, αγόρι μου, και όλος ο κόσμος. Όλα, όλα. Να σηκώσουμε πρωταθλήματα, να δει ο Βαγγελάκης πρωταθλήματα, όπως είπε και ο στρατηγός, το ένα πίσω από το άλλο. Αυτά. Η Παναγία των Παρισίων, λέει, κράτησε 7 αιώνες. Το αίτο αυτό θα κρατήσει, λέει, 200. Κορυφαία τάκα, φίλε, έτσι. Και για το Ζουμπαδιάρι, το δωμάζω. Είχε πει κάποτε, με έλεγε ένας φίλος τώρα, που τον έζεσαι, όταν είχαμε το χέρ. Δεν πήγαινε καλά η ομάδα και σε λέει κάτι πρέπει να ψιθυρίσουμε κανένα δυο φωνή. Ναι, ποιος ξέρει αγγλικά, ρε. Επιτάξτε ένα παλικαράκι ο Δημητράκης, εγώ. Λοιπόν, θα με λέει από δίπλα, πάνε πες το χέρ, σάλτα και τον μπεκιά σου, ρε εσύ. Νομίζω ότι είναι για τον Ρήνου, για το Ρήνους Ισραήλ, όχι για το Hans Χέρ. Ναι. Για τον Ισραήλ. Ναι. Κάποιον, ναι, δεν θυμάμαι. Μου τα έλεγε ένας. Ναι, για πες. Και λέω, ρε εσύ δεν λέγεται αυτό, ρε ακούστε σε λέω. Ρε σάλτα και τον μπεκιά σου, λέει. Ποιος και τι γινόταν να πούμε. Αυτός ήταν ο αυθεντικός του στρατηγός. Γι' αυτό θα μείνει, ρε φίλε, θρύλος, αυτό είναι, πούμε. Έχει γίνει θρύλος, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ναι, ναι. Δεν είναι... βλέπεις. Αυτοί οι άνθρωποι, φίλε, ξέρεις κάτι. Ναι. Ένα πράγμα εγώ κρατάω, φίλε, αυτό είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα. Έδωσαν όλοι τους τη ζωή για τον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς που είπες, Κώστα. Αυτοί οι άνθρωποι καταστράφηκαν πολύ από αυτό. Πραγματικά δεν είχαν η ζωή τους, η οικογένειά τους πολλές φορές. Όλο τους το είναι. Όχι. Τα ξενύχτια τους, η έγνοια τους, τα χιλιόμετρά τους. Δεν τσιγκουνεύτηκαν χρόνο, χώρο, προσωπική. Όλα, όλα άδειασαν για τον ΠΑΟΚ, φίλε. Για μένα ποιος αυτό κράτησε, είναι... ρε φίλε. Ποιος κράτησε τον κόσμο τον ΠΑΟΚ. Αυτοί οι άνθρωποι. Και να πω και κάτι στα νέα τα παιδιά που μας ακούνε. Και αυτοί οι ακροατές μερικοί που έχουμε εδώ που τα ξέρουν τα αρκετά παιδιά. Ο κύριος Παύλος, ο κύριος Μένιος, ο κύριος Γιώργος, ο Μπαρμπαδιονίου, αυτοί ήταν τότε πρώτη γραμμή, παιδιά, το 70, φυσικά, που είναι πιο μεγάλη από εμάς. Φυσικά. Αυτοί κρατήσαν την ομάδα, το ξέρετε. Και άκουσες πώς μίλησε για τα νέα παιδιά, είπε. Όχι φασαρίες, όχι, ναι, δηλαδή... Ναι, ναι. Εντάξει. Έγινε, Κωνσταντίνα μου! Ζωμούσου, αδερφέ μου! Λοιπόν, ναι, μας έκανες το καλύτερο δώρο που μπορούσες να μας κάνει. Όπως είπε και ο Χριστάρας, αυτό ήταν κατάθεση ψυχής, όχι συνέντευξη, αδερφέ μου. Ήθελα να είναι ο στρατηγός, πρόσεξε, να πω μια μικρή κουβέντα μόνο. Επειδή τα λέμε μεταξύ μας, δεν έχω μυστικά από εσάς. Φυσικά δεν έχω μυστικά. Ήθελα να είναι υγιέστατος, απόλυτα στα πόδια του, δηλαδή δεν ήθελα να τον βγάλω νωρίτερα, δεν ήθελα να είναι σε μια κατάσταση στενάχωρη, ήθελα να είναι έτσι. Να είναι 100% υγιής, 100% κάθε του κουβέντα μετρημένη
και όχι σε μια κατάσταση δύσκολη. Ρε Κωστάκη, να σε πω κάτι τώρα. Αυτό και βγήκε. Συγγνώμη και από τους υπόλοιπους. Ναι. Να σε πω κάτι, συγγνώμη και από τους υπόλοιπους. Έχω δίπλα μου τον Γιώργο, δουλεύω μαζί 31 χρόνια, μαναβόσκελο με χιλιάδες χιλιόμετρα. Άμα τον πεις για τον Πάκο, δεν σηκώνει μύρα στο σπαθί του. Τον ακούγαμε στο ράδιο, όπως θα ακούει το παιδάκι, ρε, τη μαμά του, ρε φίλε. Σε καλή κατάσταση είναι ο Κωστάκη. Ναι, ρε, ωραία, τι είπε, άρε. Ρε, συγκινήθηκε ο άνθρωπος, λέει, τι γίνεται. Συγκινήθηκε, ξέρεις τι έλεγε στα παιδιά τότε, σε όλα τα παιδιά, τι έλεγε. Να σας γυρίσω υγιείς όλους τις μανάδες σας. Ναι. Να πάμε όπου πάμε, γιατί δόθηκαν, φίλε, τότε μάχες. Και όταν λέμε μάχες, όχι μεταφορικά, δίνω μια μάχη για μάχες, φίλε. Μάχες κάτω. Τελείωσε. Έτσι. Και το στρατηγός δεν είναι σχήμα λόγου. Μιλάμε τώρα για πλάνα. Για ολόκληρα κατεστρωμένα σχέδια για να αποφύγεις ενέδρες. Μιλάμε τώρα για. Μιλάμε για έναν εφιέστατο άνθρωπο, φίλε. Να σε καλά, να σε καλά. Κώστα, τα αγοράκια είναι στη Μύκονο μάλλον, το πανηγυρίζουν. Σίγουρα. Άντε και πάτε τον αφήστε τους μαστραπάδες μάγκες. Ξεχάστε τα αυτά, τελείωσε. Ρέμπακ Celebrators, χάρτινη, φιλιά. Παλιοποιότητες. Πεθαίνω για την κουβέντα αυτή, φίλε. Παλιοποιότητες. Μιλάμε χωρίς να βρίσεις, είναι τελείως τον άλλο, ναι. Καλημέρα σας. Πεθαίνω για το παλιοποιότητες. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς. Τι κάνεις. Γελάμε το παλιοποιότητες. Μ' αρέσει πολύ. Το λέω πολλές φορές στον γιο μου. Έλα εδώ ρε παλιοποιότητα. Είναι μεγάλο, μεγάλο νεύρο και αλάνι. Και το μέλλον, ε. Το μέλλον. Καθόμαστε τώρα στο παιδίατρο και βγαίνει η γιατρός και λέει, ρε Κωστή, μου λέει, εσύ τα έβγαλες αυτά τα δύο παιδιά και η γυναίκα σου. Είναι, όχι σου λέω, όταν σου λέω η μέρα με τη νύχτα. Το ένα το κορίτσι κάθεται με το βιβλίο της, με το Μικι Μάους να διαβάσει. Δεν κουνιέται. Ο άλλος σκαρφαλώνει στους καναπέδες, στην τηλεόραση επάνω, σβούρα. Τα κάνει μια έτσι σαν τη φώνα. Τι να πω. Τέλος. Ωραία, το μέλλον που λέω κι εγώ. Αυτό. Για πες, Εύη μου, για πες. Λοιπόν, άκου να δεις. Πρώτον θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συγκίνηση που νιώσαμε χτες και σήμερα το πρωί. Εμείς ειδικά. Εγώ που χόρευα μαζί του, εγώ που τραγουδούσα μαζί, εγώ που στεκόμουν σούζα και περίμενα τις εντολές του για να τραγουδήσω εκεί στη θύρα 4 κάποτε. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ, αλλά πρέπει να σε έκανε εντύπωση και κανείς δεν το είπε, όταν τον ρώτησες τι σημαίνει για σένα ΠΑΟΚ, είδες ότι δεν απάντησε τα πάντα, θα μπορούσε να πει τα πάντα. Ωρες, θα μπορούσε να πει μεγαλεπίβολες κουβέντες. Ξέρεις γιατί, Εύη μου? Γιατί δεν το λέει, γιατί το θεωρεί ότι εξυπακούεται. Ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει για αυτόν ΠΑΟΚ. Ένα είναι αυτό δεν που λες. Σωστό. Ένα είναι αυτό. Αυτό είναι περιττή. Ένα είναι αυτό. Ναι. Εγώ την ερώτηση την έκανα γιατί. Ναι. Ήθελα, όταν βγαίνουν λόγια από τέτοια στόματα, είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Και το έκανα κυρίως για να ακούν και οι πιτσιρικάδες. Ο άλλος λόγος που δεν είπε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν έργα. Για αυτόν τον άνθρωπο. Έργα, πράξεις και όχι λόγια, κατάλαβες. Αυτοί που πρέπει να χαλουχίσουν και να πούν τα παιδιά τους τι σημαίνει αυτός ο άνθρωπος, είναι οι γονείς. Έτσι. Οι πατεράδες και οι μανάδες, κυρίως ξέρουν, οι ξέρουν, οι παλαιότεροι ξέρουν. Τώρα ο ίδιος δεν χρειάζεται. Χρειάζεται εμείς. Δηλαδή οι πιο μεγάλοι, ούτε εγώ, οι γονείς. Τέλος πάντων, μας συγκίνησες πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικό αυτό. Να μην κρατώ τη γραμμή, θέλω να πω για τον Βαρέλα. Ναι. Όντως τον ευχαριστούμε βέβαια για αυτά που πρόσφερε και είναι. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Τίποτα ούτε όχι. Μειώνουμε, ούτε ξαφνικά δεν είναι καλός παίκτης. Παρόλο που είναι ποδοσφαιριστές, είναι επαγγελματίες. Αμείβονται πλουσιοπάροχα. Βεβαίως. Απλώς κάνουν τη δουλειά τους εδώ που τα λέμε και την κάνουν καλά. Την έκανε καλά. Και με το παραπάνω. Δεν συμπεριφέρθηκε σαν στιγμός επαγγελματίας, Εύη. Έκανε και πράγματα και λίγο παραπάνω. Ήθελα να πω, ναι, λίγο παραπάνω. Σωστά. Ήθελα όμως να πω ότι αυτή την υπεραξία που απέκτησε, αν εμείς πρέπει να πούμε μια φορά ευχαριστώ, πρέπει να πει 10 φορές ευχαριστώ. 200.000 έπαιρνε στη ΣΤΕΑΟΑ. Πριν είχε παίξει στην Εστορίλ. Τόσο τρομακτικός παίκτης και τόσο φοβερός παίκτης, μέχρι τα 28 του που ήταν εκεί. Θα είχε αποκτήσει την υπεραξία. Εδώ. Είδες ότι την απέκτησε εδώ. Και αυτός και ο Πρίγιοβιτς. Οφείλουν στον ΠΑΟΚ πάρα πολλά. Υπάρχει μια κινητήριος δύναμη που λέγεται λαός του ΠΑΟΚ. Τούμπα. Φυσικά. Υπάρχει κάτι που πλανάται στην ατμόσφαιρα, κάτι που σε βάζει φτερά στα πόδια.
Γι' αυτό και όταν πάνε αλλού δεν μπορούν μετά να είναι αυτοί που είναι στην Τούμπα. Γεια σου, Εύη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, πάμε παρακάτω. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Γιώργο! Τα μπλούχε μου. Ο ΠΑΟΚ είναι η ανώτατη σχολή. Πολύ ωραίο. Ο ΠΑΟΚ είναι η ανώτατη σχολή. Στο καλό να πάει θα το θυμούμαστε και το, όπως τον κάθε ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρασε και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του. Δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε ποτέ, όπως δεν έχουμε ξεχάσει και την παλιά φουρνιά, Κουρουκίδες, Γιαζίδες, Παπαδάκηδες και δε βάζει. Και όλα αυτά τα παλικάρια τα οποία έχουν περάσει και έχουν γραφεί στην ιστορία. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ΠΑΟΚ, οι ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι θα είναι παλέμαχοι, τέλος. Όλα θα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται να χωνόμαστε και να στεναχωριόμαστε. Εντάξει, δεν είναι κάτι ευχάριστο, το λέω, εγώ ήθελα να μείνει, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Ναι, προχωράμε. Όλα κάποτε υπάρχει ένα τέλος. Εντάξει. Και επίσης, αν κάποιος δεν θέλει μία, εμείς δεν θέλουμε δέκα. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ, εδώ στην εποχή της φτώχειας της οικονομικής, ακριβώς, της ένδυας, ήμασταν περήφανοι. Τώρα, ακριβώς, δεν θέλεις να είσαι στον ΠΑΟΚ του Champions League, που είναι όλα τακτοποιημένα, που σου προσφέρει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Άλλη μόνο. Ο οποίος τον κράτησε αυτόν στα τόσσερα χρόνια. Μα γι' αυτό βγάλαμε αυτόν τον άνθρωπο. Πρόεδρε, εχθές. Είτε είχαν είτε δεν είχαν, όπως και σήμερα που ακούσαμε τον στρατηγό, περάσανε πρώτα, δεν είχαν τα λεφτά για να μπορέσουν να κρατήσουν, να σηκώσουν πιο ψηλά αυτή την ομάδα. Ακριβώς. Και σου φεύγει ο παίκτης, ο καλός ο παίκτης σου φεύγε. Και ακριβώς σου δίνανε αργότερα κάτι μια χορηγία. Οι βιομηχανοί, οι εφοπλιστάδες με τα εκατομμύρια τους, οι οποίοι κάνανε κουμάντο. Και αυτός Σούζη που ήρθε ένας με το χρήμα και το σκορπάει για αυτή την ομάδα. Άσον, και πάμε τώρα στον Ξεδοδιά, έρθει τον Τίγρη. Ο άνθρωπος. Γιατί γέλε. Άμα διαπάσεις ο Τίγρης, όσο γέρνανε ή τα λιοντάρια και τα λοιπά, τους αφήνουν και πέρα μόνο τους. Και αρχινάνε και αργοπεθαίνουν και έρχονται μετά τα όρνια και αρχινάνε και τσιμπολογάνε. Ποιος είναι ο κλειαστής, τι είπες ρε Μελισσανίδη πάλι. Την άπη. Άστε σε παρακαλώ. Είπες πάλι που δεν έκανες μία μεταγραφή από τότε που πήρες το κύπελο και το κλέψιμο του πρωταθλήματος. Που πήρες τόσα εκατομμύρια επειδή το πήρες στα χαρτιά. Και τι έκανε. Και τίποτα. Πήρε τον Γιαννιώτα και τον τίποτα, τον πουθενά. Οι εξοφλημένοι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίρνουν οι κυρολόγοι. Όπως είναι οι ομάδες, πάνε και πάνε και τα λοιπά. Η κλήρωση τι γίνηκε με τις φανέλες της Ζάμπια. Δεν έφυγα. Χθες μετά από το στρατηγό δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Σήμερα θα τις κληρώσω. Δεν ήθελα μετά να πω τίποτα. Έτσι, ήθελα να φύγω έτσι. Κληρώσεις, εγχωρικούς, δεν έκανα τίποτα. Έφυγα μετά το στρατηγό. Βεβαίως, σας έχω εδώ μπροστά την έχω τη λίστα. Γεια σου Γιώργο μου. Διάλειμμα. Θυμίζω, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, εισαγωγή των παιδιών σας σε ένα εξαιρετικό σχολείο με 150 χρόνια παράδοση. Εκεί θα το προσέξουν σαν να είναι δικό τους το παιδί. Το ξαναλέω, από εκεί βγήκα, έχω πάρει πράγματα πολύ σημαντικά. Και τα κουβαλάω μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια, παρότι αποφύτησα το 1989. Δεν έχω ξεχάσει πράγματα από τους δασκάλους μου εκεί. Πέμπτη και έκτη δημοτικού. Από εκεί ξεκινάνε όλα, οι εγγραφές ξεκίνησαν. Εκεί βέβαια θα μάθετε και άριστα τη γλώσσα, άριστα τα γερμανικά. Μπαίνετε πέμπτη και έκτη δημοτικού και το παιδί σας έχει ένα λαμπρό μέλλον. Κάντε και ένα κόπο 29 Μαΐου, περάστε από τον Γκέτε, 7 η ώρα, έχει ενημέρωση για τα προγράμματα, για το πώς θα γίνει εισαγωγή, πώς θα γίνουν εξετάσεις, τα πάντα. Δεν ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, αυτός γνωρίζει τα πάντα, σε εξαιρετικές τιμές. Μπουκάρετε μέσα, ψάχνετε, λέτε πού είναι ο Μάξο Μπαμπουκίδης, ναι, άκουσα τον τρελό που λέει ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών, τηλεοράσεις, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Τάμπλετ, κινητά και ειδικά αυτό το διάστημα, Whirlpool. Εξαιρετικές συσκευές και πλυντήρια και ψυγεία. Δεν ξεχνάτε, Αιγαίων, το κορυφαίο ψάρι στην πόλη είναι εκεί, στις δυο ψαραγορές. Ο Ιωαννίδης έχει κάνει δυο μαγαζάρες λαμποκοπούν. Μπαίνετε μέσα, τρώτε κιόλας εκεί, άμα θέλετε, γιατί έχει χώρο εστιατορίου.
Με τη Λιβεριά 214.000 για το διοικητήριο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο και Κυριακή ανοιχτά σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια και έρχεται στο σπίτι, ούτε μυρωδιές, τηγανίσματα. Βάλτε το ψάρι στη ζωή σας. Μεγάλη δύναμη για τον οργανισμό. Και βέβαια Νικολαίδης, ζαχαροπλαστή αρτοπία, Καραουλίκη Δημητρίου 237-163. Με το κορυφαίο παγωτό στην πόλη και με γεύσεις που μόνο αυτός έχει, και μπανόφι και βυσσινό σοκολάτα και καϊμάκια αγριοκέρασο και νάνα μέλια και βέλβετι μπόσκο και cookies American και νουαζέτα και τα πάντα όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κι αν θες απόψε να στα αποδείξω, Τίγρη, ό,τι και να πεις, το πιο κρυστάλλινο, το πιο κακαλάτο, το πιο αρχή διαλόγου να κάνουμε γι' αυτό και να τελειώσουμε όχι μόνο αρχή, αλλά να έχει και τέλος ο διάλογός μας, ήταν αυτό το πιο παντελονάτο, αίτητο. Έτσι. Δεν πάει να λες μετά ό,τι και να πεις, δεν σε πιστεύουν ούτε δική σου, ούτε δική σου, ούτε δική σου. Δεν πέφτει με τίποτα, λέμε! Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Να πω μπαμ μπαμ, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή... Έτσι τρώμε στη Θεσσαλονίκη, υπέροχα κρεατικά, φρεσκότατα, καλοψημένα, ζουμερά, τρέχουν τα σαλάκια με φανταστικά γλυκά σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο, δίπλα ακριβώς, απέναντι από το Μασούτι, 705-750 τη Λιβεριά. Φυσικά Κλιμάρτ 917-646, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος τον κλιματισμό, και ο Σες Κωνσταντίνος. Και φοροπρόβλεψη 2250-02 Βενιζέλου 50 έναντι Παλαιού Δημαρχείου. Και στο φοροπρόβλεψη.gr ό,τι έχει να κάνει με εφορία, ποθενέσχες, περισσιολόγια, δάνεια αυτά, ιστορίες με την εφορία, αυτός ξέρει. Γιώργος Μουτσιάνας και συνεργάτης 25 χρόνια. Πάμε γραμμές, θα κληρώσω τα 5 μπλουζάκια Σούφου Ζάμπια που μας προσέφερε το Ρετούς μετά στο τέλος της εκπομπής, έτσι μην ξεχαστώ και σήμερα, γιατί χθες δεν ήθελα να κάνω τίποτα μετά το στρατηγό. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλό το παιδί! Και την ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία. Έτσι, έτσι. Μας λέει λογάκια ο πρόεδρος της. Για τον κύριο Νιάου Νιάου Μελισανίδη έχω να πω μόνο μία κουβέντα. Είναι αγγλοελληνιστή, ελληνοαγγλιστή, ναι. Και πάει λέγοντας, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Slow the very oil. Έτσι ρε φίλε. Slow the very oil. Σιγά το πολυέλαιο. Δηλαδή τώρα, πού πας. Πού πας φίλε, τι να πει, εντάξει. Πού πας. Τι να πει και αυτή φίλε, δεν καταλαβαίνεις. Τρώει μπινελίκια, άμα μπει στα φόρα, στα σχόλια, στα site, τα διάφορα από κάτω φίλε, πολύ μπινελίκι έτσι. Πολύ μπινελίκι. Καβούρια αυτά, τώρα ο άλλος πάει και παίζει τη μακρυπούλια φίλε και είναι η λέξη, νομίζω, όχι τσιγκούρα. Καβούρας, όχι καβούρας. Καβούρια. Τι έχει λέει στην τσέπη, λέει ο Μελισανίδης. Και λέει ο άλλος καβούρια κατευθείαν. Ναι, 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 ναι. Μάλλον είναι φως φανάρι. Χωριό που φαίνεται πολλούς δεν θέλει. Εντάξει. Κωστή, αλλά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να πεις κάτι, σώνη και καλά. Ναι. Καταλαβαίνεις. Πρέπει, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Τι να πει ρε φίλε. Τι να πει τώρα. Τον ενόχλησε που στην καζέτα Ντελοσπορ είπε ο Λουτσέσκου «Μας κλέψανε, στα χαρτιά το πήρανε». Τελείωσε, αυτό είναι κοιλίδα παντοτινή φίλε. Παντοτινή, τέλος, δεν αλλάζει. Η απόδειξη ότι παίρνει το πρωτάθλημα, μεγαλύτερη απόδειξη, ξέρεις ποια είναι. Από το τι έκανε η ΑΕΚ μετά, φίλε. Αυτό είναι. Ούτε. Και αυτό. Ήταν οι αποδόσεις που έδιναν οι Μπουκ πριν την έναρξη για το επόμενο πρωτάθλημα. Γι' αυτό που πήραμε. Ξέρω να τα καταρρεύσουν. Για μένα, άλλη μια ωραία απόδειξη είναι που ρωτάει ο παίκτης τους, Προεδρέ, πανηγυρίζουμε κανονικά. Κανονικά, όχι. Μου είπε φίλε, ένας παππούκας την πιο ωραία κουβέντα, φίλε. Εδώ ήρθε να πάρει εισιτήριο με τον εγγονό του και μου είπε την πιο ωραία κουβέντα. Κοτσαρί, με κλεμμένα λεφτά δεν πρέπει να γλεντοκοπάς. Άκου φίλε, σε μια πρόταση είναι όλο αυτό. Με κλοπημαία δεν πρέπει να κάνεις πάρτι με κλεμμένα λεφτά. Τέλος. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, φίλε. Είναι ακριβώς λοιπόν, το ίδιο πράγμα. Τελείωσε τώρα. Μας λέει, εξομοιώνει τώρα δηλαδή τη φάση του οριακού του τηλεοπτικού offside του Ερίκε. Που πριν έχει γίνει, άμα υπήρχε VAR, δεν θα υπήρχε καν αυτή η φάση γιατί έχει γίνει πεναλτάρα στον Κρέσπο. Έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει τώρα.
τα έχουμε δει, τα ξέρουμε. Δηλαδή, δεν πειράζει. Εγώ δεν είπα, πειράζει. Προσπαθώ να φανταστώ τι γινόταν τόσα χρόνια που δεν υπήρχαν, άστε, να πούμε, βίντεο και VAR. Δηλαδή, αν γίνονται αυτά τώρα, τότε τι γινόταν. Γιώργο, θα σου πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Τρία και τέσσερα παιχνίδια, ούτε να μεταμφίσει δεν αλλάζανε. Ένα πράγμα θα σας πω. Ούτε να μεταμφίσει, ας πούμε. Όσο και αυτός και ο άλλος, ο Γαύρος, συμπεριφέρονται έτσι, πραγματικά είμαι ευτυχής. Όσο δεν κάθονται να συνειδητοποιήσουν πώς έχει ανοίξει η ψαλίδα, όσο δεν κάθονται να κάνουν την αυτοκριτική τους και να πούν «Επ, ξέφυγε ο άλλος, επενδύσεις, μεταγραφές, δεν είμαστε αυτοί που πρέπει», όσο λοιπόν συμπεριφέρονται έτσι, πανηγυρίζω φιλάς τους. Εκτός από τι γίνεται με τον Τζίλο και τα λοιπά που πρέπει να ρωτάμε και τα ξυπνάμε. Τι έγινε ρε παιδιά με τον Τζίλο? Ο ναι, Κομίνης φίλες φυρίζει, χθες φυρίζει πάλι. Κάνει τέρατα. Να ρωτήσω κάτι ο ακόμα. Τζίλος. Κάνεις πέναλτι που δώσε πάλι, τέλος πάντων. Με την Aegean τι γίνεται? Με την? Aegean. Τι γίνεται? Δεν ξέρω. Να μας πούνε, γιατί περιμένουμε κάτι πορίσματα από εκεί από την Αμερική για κάτι που εξαιρετικά. Α, αυτή την έντυνα. Νόμιζα την αεροπορική. Όχι, όχι, όχι. Ναι, όχι. Α, καλά, εντάξει, αυτά είναι άλλα θέματα, φίλε. Τι το ποιόν καμαρώνουμε. Αποδείχτηκε ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος να σαρώνει τα πάντα. Αυτός ο καθαρός. Φυσικά. Φιλιά! Γεια σου, Θουβού! Φιλιά, ζούμου σου, αδερφέ! Φιλιά, πάμε παρακάτω. Τι είναι το ζούμου σου, λέει η Λαμπρινή. Είμαι καινούργια στην παρέα εδώ και μια εβδομάδα. Είναι μεγάλη υπόθεση το ζούμου σου. Είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Είναι το μότο της παρέας μας. Έλα και εσύ 10 Ιουνίου στον Όμιλο να γνωριστούμε από κοντά. Καλωσορίζουμε τους καινούργους που έρχονται στην παρέα μας και είναι πολύ. Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε. Μας πετυχαίνετε σε χαρές τώρα. Εμείς ήμασταν εδώ και η οικογένεια και παρέα και στις δύσκολες στιγμές. Να ξέρετε, το λέω για αυτούς που μπαίνουν τώρα στις χαρούμενες, στις χαρές, στα ντάμπλ, στα πανηγύρια. Δεν είμαστε πανηγυρτζίδες. Αγαπάμε τα τέσσερα γράμματα και στα δύσκολα. Κυρίως και περισσότερο είμαστε δίπλα σε αυτόν που αγαπάμε στη δύσκολη, στο προσκεφάλι του. Είμαστε εκεί για να του συμπαρασταθούμε, για να του δείξουμε την αφοσίωση και την αγάπη μας. Την αγνή, την άδολη, την ανιδιοτελή αγάπη. Δεν είμαστε δίπλα στον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον αδερφό μας, για να πηγαίνουμε στα μπουζούκια μόνο και στις εκδρομές και στα γούστα. Είμαστε εκεί και όταν είναι άρρωστος και μας χρειάζεται και του λέμε έλα, εσύ μου στάθηκες ή εσύ είσαι σημαντικός για μένα, στέκομαι δίπλα σου, σου κρατώ το χέρι, θέλω να είσαι δυνατός. Και είμαστε εκεί όχι από αγκάρια, ούτε από υποχρέωση, επειδή το θέλουμε είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Κωστή! Έλα! Την κορώνα δεν μας πέφτει με τίποτα. Λέμε, βλέπω τι ρίχνεις ακόμα. Αλλά εγώ έχω λάβει τα μέτρα μου τώρα, δεν ξαναμπλέκω. Δεν υπάρχει. Φίλε, δεν πέφτει με τίποτα, το λέω κάθε μέρα. Έχει γίνει πλέον σλόγγαν. Μετά το ζουμουσού είναι το πιο πολυϊπωμένο σλόγγαν από μένα στην εκπομπή. Δεν πέφτει με τίποτα, ρε, να ξέρετε! Φέρτε να πούμε τα κομπρεσέρ! Εγώ όμως το χαμηλώνω τώρα για να μην ακούγεται, γιατί μπλέκω με τους πελάτες μετά, το παρεξηγούν. Καταλαβες. Τι γίνεται, εδώ είναι φαρμακείο. Α, ένα μωράκι μου, τώρα σε κατάλαβα. Νικόλα, θέλω να πεις το περιστατικό. Καταρχήν είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος από την Αχαΐα, αδερφός που έχει φαρμακείο, περίγραψε λίγο το σκηνικό. Ακούστε τώρα, ακούστε. Μπράβο, λοιπόν, παίζει μπροστά στα ηχεία, τα έχω ξεχάσει, εγώ είμαι πίσω. Και μπαίνει ο παππούς και δεν τον παίρνει κανένας είδηση. Και έχει γύρει λίγο το κεφάλι προς το ηχείο να ακούει καλά το αυτί του και εσύ φωνάζεις, δεν πέφτει με τίποτα λέμε. Λες κι άλλα, αλλά τα άλλα δεν τον ενδιαφέρουν τον παππού, εκεί το μυαλό του. Πηγαίνω μπροστά και τον βλέπω τον παππού να υπομειδιά έτσι, λίγο να χαμογελάει. Μου λέει, έλα εδώ. Μάλιστα, του λέω, λέγε παππού τι θες. Τι λέει αυτός εδώ, μου λέει. Αυτός έχει καλό φαρμακοποιείο. Ας τον κάτω αυτόν, του λέω, αυτός είναι 45 χρόνων παιδί, δεν είναι συμπέθερος, του λέω. Κάτσε καλά, του λέω, παππού. Μου λέει, ακούς τι σου λέω εγώ. Θα μου φέρεις και εμένα από αυτό. Ακούς πως και λαϊδάει αυτός, μου λέει. Άστο, του λέω, παππού, δεν είναι δουλειά σου. Σε παρακαλώ, μου λέει. Ο παππούς εδώ μεταξύ είναι υπότροπος. Έχει ξαναζητήσει το παρελθόν. Υπότροπος, πάει αφαίρεση. Έχει ξαναζητήσει περίεργα πράγματα. Και τον έχω παραπέμψει σε γιατρό και έχει φάει πόρτα.
Γιατί δεν υπάρχει ζωτικό όργανο για το οποίο να μην παίρνει φάρμακο ο παππούς. Σοπα, λέω, παππού. Ναι, αλλά σου λέει αυτό. Τι θα κάνει, θα πας το βράδυ στο καφενείο, του λέω. Μετά το καφενείο θα πας στη γιαγιά, θα της πεις να σου φτιάξει ένα χαμομήλι, θα δείτε λίγο ειδήσεις και πάτε για ύπνο μετά. Αυτό. Αυτό μου λέει να το κάνεις εσύ. Εκείνο που σου λέω εγώ. Ωρε, μπλέξαμε. Φίλε, τον γουστάρω τον παππού. Να ξέρεις. Ο παππούς ξέρει τι νόμιζε. Ο παππούς νόμιζε ότι κάνεις κάποια διαφήμιση για κάποιο προϊόν. Το δεν πέφτει με τίποτα. Οποίο... Και σου είπε, θέλω από αυτό. Τι κάνει αυτός και δεν του πέφτει με τίποτα. Αυτό, ναι, ναι. Αυτό μου λέει θα μου φέρει. Νόμιζε ότι κάνεις διαφήμιση. Του λέω, παππού! Διαφήμιση. Αυτό θα έλεγε, του λέω. Παππού, το φάρμακο, το φάρμακο λέγεται ΠΑΟΚ, παππού. Αυτό είναι, ναι, το φάρμακο, ναι, φίλε. Πες. Αυτό δεν είναι. Καταλαβαίνει από αυτά ο παππούς. Ο παππούς δεν καταλαβαίνει από αυτά. Τον παππού, ρε, τον κουστάρουμε. Ήτανε φτιαγμένος ο παππούς, δεν καταλάβαινε. Εν τω μεταξύ, ακόμα μου κρατάει μούτρα. Τον έχω δει μια-δυο φορές από τότε και μου λέει δεν είσαι εντάξει. Δεν είσαι εντάξει, μου λέει. Ας σου ρε παππού, λέω, βασανίστηκα. Θα πάρω τον Κωστή, λέω, τώρα με βασάνισε, λέω, αλλά τώρα προσέχω. Αγόρι μου, φανταστικό, φίλε. Αυτό είναι σκέτς, δεν υπάρχει. Ναι, καλά. Είμαι 17 χρόνια στη δουλειά. Έχω... Τα ανέκδοτα δεν πιάνουν τίποτα μπροστά σε αυτά που έχω. Βιβλίο γράφεις. Βιβλίο γράφεις. Βιβλίο γράφω. Ναι, 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 ναι. Νικόλα μου. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Να πεις. Ένας τίγρης, ακούς, ένας τίγρης μπορεί να καταβροχθήσει ολόκληρο το ζωικό βασίλειο. 20... Και να το χωνέψει. 25 βαθμοί όμως δεν χωνεύονται. Με τίποτα. Θέλει 40 σουρωτές μετά για να τις χωνέψει. Με τίποτα, όπως το λες. Όπως το λες. Γι' αυτό. Γεια σου, γεια σου. Εγώ σου μιλάω σαν επιστήμονας τώρα. Αυτά είναι συμπτώματα δυσπεψίας. Όσο ακούς να λέει, πάει να πει ότι υπάρχει ακόμα δυσπεψία. Δεν έχει, δεν το έχει χωνέψει ακόμα. Άλλα φάρμακα. Άλλης κατηγορίας φάρμακων, όχι από αυτά που ήθελε ο παππούς. Άλλης κατηγορίας φάρμακα. Τα θεραπεύουν για αυτά. Γεια σου, Νικόλα μου! Φιλιά, σου που σου αδερφέ μου! Φιλιά στην Αχαΐα! Μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί, δεν θα μπορέσω. Τι να πω. Μακάρι να ήμουν. Ούτε το καρτάσι μου μπορεί να είναι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, φιλιά πολλά. Πάρα. Τώρα που πήραμε το κολάι θα ξανακάνουμε. Το λέω για αυτούς που μου λένε όχι ρε Κώστη 10 Ιουνίου, γιατί. Παιδιά, δεν γίνεται να βρούμε μια ημερομηνία που να βολεύει όλους. Βρήκαμε μια. Επίδες βάλαμε Δευτέρα και όχι σουκού που σουκού. Διότι πολλοί κόσμος Ιούνιο φεύγει, πάει για Χαλκιδική. Οι διακοπές πλέον δεν είναι 15 ημέρες, είναι διημεράκια, είναι αυθημερών, είναι μονοήμερα, για να είμαστε όλοι εδώ τη Δευτέρα, γι' αυτό. Όμως, αφού τώρα βρήκαμε τους ανθρώπους, έτσι, δηλαδή την Αθηναϊκή Ζητοπία, το Λάζαρο, έτσι, τα μπλουζάκια μας, τα σουξουμούξου, τα γλυκά μας, τα έτσι μας, τα αλλιώμαστε, τα μπλουζάκια μας, θα το ξανακάνουμε. Θα το ξανακάνουμε. Το ότι συμπίπτει με αήττου το πρωτάθλημα. Το ότι συμπίπτει με ένα double και ότι έχουμε τρελή χαρά και γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω. Όταν το σχεδιάσαμε αυτό δεν είχε... Βλέπαμε ότι η ομάδα πάει να το κάνει, αλλά δεν μπορούσα να το είχαν ορίφτει καλύτερα. Σας το λέω ειλικρινά. Σας το λέω ειλικρινά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Ωραία ιστορία με τον παππού, ρε φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω, λέει το ίδιο. Αυτούς λέει γιατί δεν πέφτει με τίποτα. Αυτό θέλω που παίρνει αυτός, λέει. Χάζεσαι φαμούς, τι τον έκανες. Αγόρι μου, για πες. Εγώ αυτό που έχω να πω, φίλοι, είναι ότι 3 χρόνια ο Τίγρης τώρα έχει φάει. Έχει φάει. Μπόλικη. 3 χρόνια τώρα ο σχέση. Πόνος... Φίλε, είναι αβάσταχτος. Σχέση. Αφέρ, είναι relationship. Είναι αβάσταχτος. Αβάσταχτος ο πόνος. Έτσι. Τι να πει, κάτι πρέπει να πει. Εντάξει. Πρέπει να... Τέλος πάντων, ένα αυτό. Δεύτερον, για το Βαρέλα, ακουστεί, εγώ έχω μια άλλη, όχι άποψη και γνώμη, ένα σκεπτικό διαφορετικό. Να το πεις, το ακούμε με πολύ ότι ενδιαφέρον. Ο Βαρέλα ήθελε, ας πούμε, να τελειώσει την καριέρα του, αυτό που λέγαμε, με χρυσά γράμματα στο ΠΑΟΚ. Ναι. Για μένα, προσωπικά. Και ότι ίσως, γιατί τώρα είναι και 32, έτσι, δεν είναι μικρός, και το Champions League θέλει κάποια άλλα χαρακτηριστικά πλέον. Αμυντικών. Ναι. Έχει λογική το σκεπτικό. Μεγάλες ομάδες. Βλέπει αμυντικούς, ας πούμε, γρήγορους αμυντικούς και τέτοιο και σου λέει ναι. Να μην εκτεθώ σε ναι. δύσκολη θέση. Να μην εκτεθώ. Οπότε πάει κάπου. Ναι. Θα πάει κάπου που σίγουρα θα πάρει και πιο πολλά λεφτά. Ναι. Από ότι αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια. Τα λεφτά, γιατί είναι και επαγγελματίας πέρα ναι. από αυτά. Έτσι. Όχι, εσύ λες ρε παιδί μου ότι ήθελε να φύγει στο πικ του. Στο πικ του. Αλλά ναι, ήθελε ας πούμε να φύγει σε αυτό. Να φύγει και να μην μείνει τα επόμενα 3 χρόνια. Ναι. Και να είναι η αλλαγή ας πούμε τίγκα σου. Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η αν ίσχυε αυτό, τότε θα μπορούσε να πει
να μην το τραβήξει το πράγμα διαπραγματεύσει και να πει: Πρόεδρε, εγώ νιώθω ότι έφτασα στο ανώτατο σημείο μου και θεωρώ ότι πρέπει να πάω κάπου να μην είμαι μέσα στην τσίτα, να μην έχω τόσο υψηλούς ρυθμούς και να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έχει μια λογική πάντως αυτό που λες. Δηλαδή, νιώθει κάποιος τον ποδοσφαιριστή, δεν τον ξέρει κανένας καλύτερα από τον ίδιο τον εαυτό του, έτσι. Ο καθένας τις δυνάμεις του τις ορίζει. Αν λοιπόν νιώθει αυτός ότι πραγματικά έφτασε στο 101% και παιδιά, να πούμε ότι αυτοί οι παίκτες έχουν πάει στα κόκκινα όχι για μια εβδομάδα, όχι για ένα μήνα, παίζουν έναν ολόκληρο χρόνο και έχει μια λογική. Αλλά θεωρώ ότι θα έλεγε πρόεδρε, μην μπούμε σε διαδικασία, κλείνω εδώ, θα φύγω να πάω κάπου ξεκούραστα και να πάρω και φράγκα και να μην σέρνετε αυτό το πράγμα. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω. Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Ότι θα μπορούσε να είναι. Γιατί εντάξει, πέρα από την πλάτα του Champions League πλέον. Άστο, είναι μια διοργάνωση. Άλλο. Θέλει πάστε. Άλλο. Φίλε, το κατάλαβα. Άλλο. Το την Πόρτο που πήραμε. Άστο, πήγαμε, πάμε, να σου πω κάτι. Πήγαμε τώρα στην Πόρτο. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπήκαμε σε ένα άλλο κόλπο τώρα. Είναι άλλες οι συνθήκες. Πήγαμε στην Πόρτο και λέει η Πόρτο, τι θέλεις, παίκτη Champions League. Παίζει Champions League 12. Ο σου λέει. Θέλει τόσα, 12. Ναι, συνειδιοκτησία 5, 12. Πού πάμε τώρα, στην Πόρτο, που αυτός φίλε παίρνει το 1 και το κάνει 101. Έτσι είναι η αρχιμάστορη στο πώς παίρνει αξία ένας παίκτης μετά και τον πουλάς. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Έγινε. Αυτό πλέον που θα πρέπει να δει η ομάδα για μένα είναι να ανεβάσουμε. Δεν άκουσα, να δει τι να κάνει. Να αναδείξουμε ταλέντα. Και αυτό ταυτόχρονα. Βεβαίως. Έρχονται από την ομάδα του Παύλο και του Σνάουτσνερ. Έχει 2-3 παιδιά που πρέπει να πάρουν χρόνο. Έτσι. Όχι όλοι. Ο Πάοκ άλλαξε επίπεδο. Και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς μαζί. Όλοι. Και ήδη ο κόσμος. Ήδη ο κόσμος έχει κάνει, φίλε. Το πώς πέρσι διαχειρίστηκε όλο αυτό που έγινε και μας ετοίμασαν είναι ένα δείγμα ότι είναι όριμος ο κόσμος. Το πώς διαχειρίστηκε τη φυγή του Μπρίγιοβιτς επίσης έδειξε ότι ο κόσμος μεγαλώνει μαζί με την ομάδα. Έτσι. Δεν είμαστε οι ίδιοι όλοι όπως ήμασταν. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ όμορφο να το ζούμε αυτό το πράγμα. Το ακριβώς. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Συνέφια και πάχριστε και Παναγιά μου. Έτσι. Που έχεις μετά στην καρδιά. Στην καρδιά. Τέρτσο, σε κόντο. Χριστέ και Παναγιά μου. Αυτή είναι διάλογη ωραία με τους ακροατές. Όμορφα, αλλά στη ζεμπεκιά, φίλε. Αυτό είναι έτσι τσάνης, δεν είναι, συνεδιασμένη Κυριακή. Γιατί το γράψει λέγεται Κυριακή, γιατί δεν ήταν ΠΑΟΚ και έχανε η ομάδα τους Κυριακές. Γι' αυτό. Ωραίος, σε ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Φίλε, λιτά, λακωνικά όλα. Καλημέρα σας. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο ο Τίγρης είπε όλα όσα είπε ο ίδιος. Γι' αυτό 1-0 του λέμε του Τίγρη. Ακριβώς, Κωστή, γιατί από τα καβούλια που έχει στην τσέπη δεν έχει έναν αντίστοιχο Κυρσάβα και τα λέει ο ίδιος. Γίνεται Κυρσάβας ο ίδιος. Κατάλαβες, ξεφυλίζεται ο ίδιος και τώρα προσπαθεί να του μοιάξει. Αυτό κάνει. Δεν πειράζει, ας κάθεται να τα λέει αυτά, όσο τα λέει εμείς θα παίρνουμε πρωταθλήματα και τίτλους, εμείς θα μεγαλώνουμε, αυτοί θα μικραίνουν, βάλαν και την ήττα με τον Περέιρα. Και τους τσούζει τώρα. Ακριβώς. Πρόσεξε τώρα, καταρχήν του φεύγουν οι ιδανικοί παίχτες. Δηλαδή, τι είχε καλούς, είχε τον Αραούχο, του φύγε ιδανικός. Είχε τον Μπόνσε, του φύγε. Είχε τον Χριστοδουλόπουλο, του φύγε. Είχε τον Γιώχασον, του φύγε. Τώρα θα του μείνει και ο Μπάρκα Σαμανάτη που ήθελε 10 εκατομμύρια για τον Μπάρκα. Και άλλοι θα φύγουν. Θα του μείνει μόνο ο Μάνδαλος να κουβαλάει τα κύπελα, να ξέρεις, για να μην τα κουβαλάει ο ίδιος. Θα δεις ότι σε λίγο θα ξεφτυλιστούν τόσο πολύ που μόνο η μπλούζα θα τους χωρίζει. Τα άλλα θα είναι ίδια. Έχει γίνει αυτό. Άρχισε να γίνεται. Έτσι θα συνεχιστεί. Πάντως είναι ήττα για αυτούς ο Περέιρα, το ότι μένει.
Μεγάλη, γιατί ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν να τον φάνε. Μα δεν τους άρεσε, φίλε. UEFA... Δεν τους άρεσε που ορίζει ξένους διαιτητές. Δεν τους αρέσει το VAR. Εκεί η UEFA, όμως χτύπησε το χέρι στο μαχαίρι και είπε: εγώ ήταν κουμαντό, όχι εσύ. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ σου λέω: θα δεις, αυτό που ζήσαμε φέτος όλη τη χρονιά θα είναι πολύ λίγο με αυτό που έρχεται, Κωστή, γιατί πλέον έχουν δυσάξει. Και θα ετοιμάσουν πολλά πράγματα για να μπορέσουν να μας διώξουν, να μας κατεβάσουν από την πρώτη θέση. Θα είναι τριπλάσια η λύσα. Τριπλάσια. Αλλά δεν μασάμε, φίλε. Αλλά δεν μασάω. Έχω Ιβάν Σαββίδη. Έχω Ιβάν Σαββίδη και είμαι ΠΑΟΚ. Ο μόνος αναντικατάστατος. Έγραψε κάτι χθες στην ομάδα. Ο Σαββίδης είναι ο μόνος αναντικατάστατος. Όλοι οι άλλοι... Ο Σαββίδης... Και ο λαός, φίλε. Καλά, ο λαός απλά επειδή δεν είναι ένα πρόσωπο, ο λαός... Έτσι, και είναι η βάση, λοιπόν, και είναι... Κάτι τελευταίο, ναι. Κάτι πρέπει να γίνει με τον μπάσκετ. Εχθές, ειλικρινά, έβλεπα εικόνες και ανατρίχιαζα δάκρυζα και σκεφτόμουν, Κωστή, όταν πήγαινα στο γήπεδο και είχαμε το σκηνή για να μας χωρίζει με τον συμπολίτη. Δεν με νοιάζει για αυτό το λόγο, αλλά με νοιάζει που στα πέτυνα χρόνια του ποδοσφαίρου που είχαμε ξηρασία, αυτό το μπάσκετ κράτησε, μας κράτησε. Φίλε. Με ευρωπαϊκά, φίλε. Να με δούμε ευρωπαϊκά, μπάσκετ, να δούμε Μπάνε, να δούμε Πέντζα, να δούμε Σάββιτς, Μπάρλοου, Λέβιγκστον. Εντάξει, και δεν μου αρέσει όλο αυτό. Να κάτι καλά. Πρέπει να γίνει αύριο, εχθές. Φιλιά, φιλιά πολλά. Μου γράψε και ένα μήνυμα πολύ δυνατό ο Γιάννης ο Γεωπόνος. Εμείς οι 200 που ήμασταν πάλι και χθες ήταν μια πολύ συγκινησιακά φορτισμένη βραδιά. Για αυτά τα 6 παιδιά, για τον Κος, για τον Παπαθεοδόρου. Πρέπει, ο Πρέλεβιτς είπε φεύγω, πρέπει εκεί, δεν ξέρω αν θα είναι ο Ιβάν που το κράτησε ζωντανό το τμήμα για να ξεχρεώσει το τμήμα για να είναι τακτοποιημένο οικονομικά, για να μην χρωστάμε σε κανέναν, έβαλε πάρα πολλά χρήματα, το έχουν πει δεκάδες φορές οι άνθρωποι στον ΠΑΟΚ. Πρέπει, αν όχι αυτός, να βρεθεί ένας άλλος άνθρωπος να αναλάβει τις τύχες. Έτσι δεν πάμε πουθενά, έτσι δεν πάμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε Ελλάς Auto Service 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Φανοποιείο, Βαφείο, Καλύμπρες. Εκεί συνεργασία με όλες τις κορυφαίες ασφαλιστικές, με την εμπειρία και τη σφραγίδα της νούμερο 1 οδικής ασφάλειας της Ελλάς Service. Οι Χατζοπουλέοι έχουν κάνει ένα πρότυπο συνεργείο. Εκεί τα πάντα όλα. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί που είναι το Άβαλο το ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν θα βρείτε αυτό που θέλετε. 47-43-12. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση. Ελευθερία Χριστοπούλου. 1976. Τσίφτη μου χαδιάρι. Τσίφτη μου χαδιάρι και παραπονιάρι. Γιατί στείλτε ένα τέτοιο μια φορά στη Eurovision. Να τους δείτε αυτούς με τα φτερά και τα πουπούλα να σηκώνονται πάνω να ζαλίζονται. Στείλτε ρε, αμολύστε και 10 καράφες με μαλαματίνες, να πούμε με ρετσίνες αυτά. Στείλτε και 40 μπουκάλια από νερό εμφιαλωμένο που να γράφει επάνω τσίπουρο με μαρκαδόρο και ταινία μονοτική μαύρη. Αμολύστε να πούμε και 10 λαδόκολες παντζέτες αυτά μέσα, να δείτε θα γίνει αναμπουμπούλα, θα γίνει μια κατάσταση. Στη Eurovision. Και στείλτε ένα τέτοιο, ένα πανηγυρτζίδικο, να σηκωθεί ο κόσμος πάνω, να πούμε. Καλά ρε Μαντώνα. Σοβαρά μιλάς, που πρόλαβες το μεγάλο πεύκο σε Γλάστρα. Πήγες να κάνεις τι. Ρε Μαντώνα. Είναι δυνατόν. Το μεγάλο νέο είναι ότι δεν κέρδισε η Σπυριδούλα. Δεν κέρδισε η Σπυριδούλα στο Masterchef. Όλα μας πήγαν καλά φέτος δηλαδή, όλα μας πήγαν καλά. Ρε τι γίνεται, μου γράφει ο Λάζαρος από τη Χάινεγεν. Γεια σου Λάζαρε! Κωστή, χθες πήγε ένας κολλητός μου στον ουρολόγο και του είπε ότι τώρα σε αυτή την ηλικία, αν δεν είσαι τόσο ντούρος, μην ανησυχείς, είναι φυσιολογικό. Και του λέει: σε ευχαριστώ γιατρέ, δεν φαντάζεσαι τι ελπίδα μου δίνεις με αυτά που μου λες. Το ρωτάει ο γιατρός: γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν μου πέφτει με τίποτα! Έτσι, 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 έτσι. Χαρείτε το, γλεντίστο, βλέπετε, παιδιά. 10 μέρες μετά τη στέψη προσπαθούν να το αποσιωπήσουν σαν να μην έγινε. Αίτη το πρωτάθλημα ρε σκερβελέδες, ρε παλιοχαντούμια, ρε περίεργοι, ρε κανάγες. Αίτη το πρωτάθλημα και το θάβετε σαν να μην συνέβη ποτέ. Πάμε παρακάτω να ασχοληθούμε τι. Με την τζαμπασοφιά.
Με τον 35χρονο, τον 36χρονο αμυντικό προσπαθεί να κλείσει ο Γάβρος από την Πορτογαλία και δεν κλείνει. Τι θέλετε δηλαδή? Έτσι και το είχε κάνει αυτό μία από τις τρεις του ΠΟΚ, θα βαράγαν τα τέλεια μερόνυχτα εδώ. Άσε που χθες, παιδιά, τέτοιο ενδιαφέρον για το Βαρέλα. Ε, στα site τους. Ο κορυφαίος αμυντικός, γιατί δεν το λέγατε όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ και περιμένατε να φύγει για να το γράψετε? Τεράστια απώλεια, λέει. Τεράστια, δεν φρόντισε ο ΠΑΟΚ, λέει, τεράστια απώλεια. Ο κορυφαίος αμυντικός του πρωταθλήματος. Σοπάτε, ρε παιδιά. Τώρα που έφυγε, το θυμηθήκατε? Πριν, γιατί δεν το γράφατε τόσο καιρό, δηλαδή? Έχω κρέσπο, ρε. Έχω τη μεγάλη δύναμη. Όποιος και να έρθει, αν δεν είναι ο Ίγκασον, θα κολλήσει δίπλα, θα του κάνει σεμινάρια. Σε ένα 20ήμερο θα είναι έτοιμος. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Καλά, Ρεγουστή, καλημέρα. Καλώς το Στέλιο. Τα ίδια λέγανε πες και με τον Τουρέ, φίλε. Έρχεται το θηρίο, ο Αδάμας. Μόνο η γιαγιά του είχε πει ότι δεν θα παίξει ποτέ. Τι να παίξουν, ρε φίλε, τα κουνάβια τώρα. Κωστή. Α, τι ωραίο το κουνάβι, φίλε. Από εδώ θα τελειώσει και θα ξεκινήσω. Τη σήμερα ημέρα για να κάνεις και μια ομάδα στην Ευρώπη, φίλε, για να πρωταγωνιστείς. Όχι για να πρωταγωνιστείς, για να έχεις εξωπρεπή παρουσία για τα ελληνικά δεδομένα, πρέπει να πετύχεις ένα πάντρεμα νιάτα που να ξέρουν μπάλα, αλλά να έχουν και τρομερές δυνάμεις. Και ό,τι έχουν οι άλλοι, ας πούμε, στην ποιότητα, είναι να το αντισταθμίσεις με τρεξίματα και με δύναμη. Συν τους έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες που θα έχεις μέσα, 27, 28 και κανένα 32 που είναι ο Βιερίνια. Κατάλαβες? Δηλαδή, πρέπει να έρθει ο Μελιόπουλος για μένα, άμα έχει το ανάστημα, θα κάνει προετοιμασία, θα πάρει την ευκαιρία του, θα παίξουν τα φιλικά, ο Μελιόπουλος και ο κάθε Μελιόπουλος. Άμα μπορούν να σταθούν στην ομάδα, γιατί πρέπει να βάλεις και δύναμη και τρεξίματα, φίλε. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που, πέρα από του Ίγκασον που είναι το προφανές, που είναι εδώ. Έτσι, και για μένα ένας αμυντικός της δικής του κλάσης, άνετα μπορεί. Υπάρχει και το ενδεχόμενο και η σκέψη ότι θα μπορούσε να γυρίσει το Βέρμπλουμ στόπερ. Και ναι, να πάρει αυτό το έχω και χθες από κάποιους. Είναι δηλαδή, πολύ πιθανό, γιατί ξέρει και πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα. Έτσι. Και δηλαδή μπορεί να διαβάσει και τις φάσεις. Εκείνη είναι το μεγαλύτερο ποσό του Βέρμπλουμ, θα πιστεύω. Εγώ πιστεύω θα πάρει άλλον και πολύ μεγάλον. Έτσι και ακριβό. Αλλά σίγουρα επίσης θα πάρει, αλλά ήδη τον ακριβό τον έχεις εδώ. Απλά το οποίο τον πήραμε από το Γενάρη, δεν θα λέμε, δεν θα ξέρουμε τώρα τον Ίγκασον που είναι παικταράς, που έπαιξε Μουντιάλ, που είναι 26 χρονών. 4 εκατομμύρια, φίλε. 4 εκατομμύρια. Εννοείται. Τον μοσχοπλήρωσε για να τον πάρει. Είναι η πρώτη φορά. Θα τον δούμε κι αυτόν. Ματάκι χορταράκι. Πρώτη φορά έχει τόσο εμπιστοσύνη ο κόσμος στον τεχνικό διευθυντή, σε αυτόν τον αθόρυβο που δεν ξέρουμε το πρόσωπό του. Και άμα τον δούμε έξω και είμαστε 100 παοκτσάκια, πιστεύω ότι και 100 δεν ξέρουμε τη φάτσα του. Έχουμε και εμπιστοσύνη και στον προπονητή, φίλε. Τεράστια. Και είναι η πρώτη φορά που μαγειρέψαμε πριν πεινάσουμε, έτσι, που τον έχει στο παίκτη από το Γενάρη. Βέβαια! Είναι έτσι. Ήδη εδώ, είναι ήδη εδώ, φίλε. Ήδη νιώθει ΠΑΟΚ, ήδη νιώθει τους πανηγυρισμούς, νιώθει το πρωτάθλημα, νιώθει τον τάπλ, νιώθει τα πάντα. Ακριβώς. Ξέρει που ήρθε και ξέρει που θα παίξει μπάλα, που θα μεγαλουργήσει. Έτσι. Έγινε στελάρα μου! Κωστή, ναι. 283 για τη Ζάμπια, φίλε. Είναι από χθες τα έχω αυτά, δεν κάνω σήμερα. Εχθές δεν προλάβαμε, τι να κάνουμε, αφού και ο στρατηγός, εμείς είμαστε φαντάριο, ο στρατηγός μας. Κάτσε να σε βάλω τότε, περίμενε. 283. Έγινε στελάρα! Έγινε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Έχω ήδη τη λίστα με τις χθεσινές. Άμα θέλετε και σήμερα να σας βάλω στη λίστα, βεβαίως. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνει το Λαγκούτ? Καλά, χάρη μου. Έλα, αδερφέ μου. Έλα, μαγιού. Τι θα πάρεις, τι προπονητή θα πάρεις? Τίποτα, το Σόλσκερ, και το Σόλσκερ. Δεν ξέρω, θα δούμε. Δύσκολα είμαστε. Άμα δεν κάνουν μεταγραφές καλές, δύσκολα είσαι. Μπορεί να πάρεις της Γιουβέντους τον κοντό, αυτόν τον καλό, τον Τιμπάλα. Τον Τιμπάλα. Θέλεις πάντως, θέλεις πολλές μεταγραφές, δεν είναι μόνο μία. Θα σε στοιχιώνει μια ζωή ο Σερ Άλεξ Φέργκισον, φίλε, να ξέρεις. Μια ζωή θα σε στοιχιώνει. Ο άνθρωπος. Θα κάνεις πολλά χρόνια να συνέλθεις. Το άγαλμά του έχει κάνει μεγάλη σκιά, δυστυχώς. Εντάξει, φέραν δυστυχώς έναν που τουλάχιστον έχει κάτι από τη δική του άβρα εκεί. Εγώ Μάντσεστερ δεν είμαι και το ξέρεις, αλλά ναι. Okay. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο λοιπόν με τα δικά μας. Ό,τι αναφορά το Βαρέλα, φίλες, ευχαριστούμε, να είσαι καλά, να περάσεις καλά εκεί που θα πας. Θέλω από τη μεριά σου ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί που ήσουν και που ήρθες. Και τι έγινες? Τι έγινες εδώ? Πόσο σε βοήθησε? Πώς φεύγεις από εδώ? Σωστό. Αυτό σημαίνει, φίλε, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένας γίγαντας. Και όποιος έρχεται μεγαλώνει μαζί του.
Μπράβο, γιγαντώνεται μαζί του. Ήρθε με 200 χιλιάρικα και φεύγει με 3,8, αν άκουσα καλά. Έχοντας παίξει στη Βασλούη, πέρα από τη Στεάουα, στην Εστορίλ, σε κάτι Φεϊρερέντ, σε κάτι ομάδες. Μόνο που γράφει πάω το βιογραφικό φτάνει. Αυτό. Τώρα για κάτι γατιά που μιλάνε και κελαϊδάνε και νιαορίζουνε. Δεν πειράζει. Κάτι πρέπει να πούνε ρε φίλε για να καταλάβουν και αυτοί ότι ξέρεις τι. Ναι ρε φίλε έκλεψα αλλά δεν είμαι κλέφτης. Έτυχε. Πέταξε το χαρτί. Πέταξε το ένα. Έτσι είναι αυτά. Αυτά έτσι είναι φίλε. Ακριβώς. Έτσι τους μάθανε. Ακριβώς. Έτσι τους μάθανε. Και νομίζουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν. Να πανηγυρίζετε. Χάρη, όσο βλέπεις τέτοιες συμπεριφορές απέναντι, εγώ πανηγυρίζω, φίλε. Το έχω πει. Έτσι. Το απολαμβάνω. Λες και δεν ξέρω κι εγώ τι έτσι μου συμβαίνει. Έτσι. Χαίρομαι, γελάω. Εκνευρίζονται. Όσο δεν έχουν καταλάβει πόσο μεγάλος ο ΠΑΟΚ, πόσο σοβαρός είναι στον προγραμματισμό του. Τι ρόστερ έχει, τι ομοιογένεια, τι προπονητή, τι δίκηση, τι συσπυρωμένο λαό. Όσο δεν το καταλαβαίνουν, τόσο πανηγυρίζω, φίλε. Άστους. Προγραμματισμός φαίνεται από πέρσι. Φέρει τον Βέλμπρουμ. Γίνεται αυτό. Ψάχνεις και βρίσκεις έναν καλύτερο του Βέλμπρουμ και φέρνεις τον Ολιβέρα. Έστω και δανεικό. Φέρνεις τον Νίγκασον με 5 εκατομμύρια γιατί έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί με τον Βαρέλα. Προφανώς. Ο Ίγκασον αυτή τη στιγμή να ξέρετε, εγώ το λέω σήμερα, έχω την πεποίθηση ότι θα γίνει καλύτερος του Βαρέλα. Μακάρι. Όποιος, μακάρι. Όποιος κάθεται δίπλα στον Κρέσπο, γίνεται παιχταράς. Έτσι. Παιδιά ρε τον Κρέσπο όταν ήρθε, τι, θέλω να βρω εκπομπές παλιές, τις έχω όλες. Φίλε, στο zoomusu.gr υπάρχουν όλες τις εκπομπές να βάλω, ναι. Τι λέγανε κάποιοι, ναι. Που έλεγα ματάκι χορταράκι, καθίστε ρε παιδιά να το δούμε πρώτα. Όπου πήγε τους έριξε ο μισθοφόρος και τη φάτσα αυτή, καθίστε να τον δούμε ρε παιδιά. Και μιλάμε τώρα ότι αν με ρωτούσες ποιον από τους δύο θέλεις να φύγει, θα έλεγα αυτόν ένα μηδέν η πρώτη απάντηση και η δεύτερη θα ήταν να φύγει ο Βαρέλα αν πρέπει να φύγει ένας από τους δύο. Σας το λέω ειλικρινά. Ειλικρινά, εγώ δεν ήξερα ποιος πρέπει να φύγει, αν έπρεπε να φύγει κάποιος, αλλά εγώ θεωρώ ότι δίπλα στον Κρέσπο ο Ίγκασον θα κουμπώσει. Θα κουμπώσει πάρα πολύ καλά. Ήδη είναι εδώ και ξέρει ταχνότατον άλλο. Είναι 6 μήνες εδώ και είναι δίπλα του μαζί, συνέχεια σε όλα τα μάτς. Επίσης, μην βιάζεστε να κρίνετε από μία γκέλα ή από ένα μάτς. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε ο Βαρέλα, έκανε μία μέτρια χρονιά. Ο Κρέσπο το ίδιο. Αφήστε λίγο να τους δούμε ρε παιδιά, δώστε του λίγο χώρο του ανθρώπου. Ο Βαρέλα έκανε ένα χρόνο να παίξει. Άστο φίλε, άστο. Βαρύς ήταν και βαρύς και δυσκίνητος ήταν ο Βαρέλα. Έτσι. Και το ξαναλέω, δεν μειώνουμε τίποτα από την τεράστια προσφορά του τα δύο τελευταία χρόνια, από την αυταπάρνησή του, από την άψογη συμπεριφορά του. Έπαιξε με ένεση στον τελικό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ούτε το κλάμα στο παιδί του, ούτε το ότι χτυπούσε το χέρι μέσα στα ποδητήρια και έλεγε fucking 35 fucking years. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Αλλά προχωράμε. Αυτό θα το μετανιώσει, φίλε, να ξέρεις. Να το ξέρεις. Αυτό θα καταλάβει. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ότι κάποια στιγμή θα κοιτάξει πίσω και θα πει τι έκανα. Το χρήμα δεν αγοράζει τα πάντα. Κάποια πράγματα δεν αγοράζονται. Γεια σου, Χάρη, σε φιλό. Σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Άλλες δύο γραμμές και τέλος γιατί πρέπει να κάνω και την κλήρωση. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Γεια σου, Άκη. Σε ευχαριστώ, φίλε. Σε ευχαριστώ. Να δώσω και χρόνια πολλά στην Ελληνίτσα που κάνει παράπονα που δεν την είπα. Τον Μπαρμπακάκη. Όχι, ξέρει αυτή. Α, καλά. Οκ. Okay. Ξέρει αυτή. Εντάξει. Όχι. Ναι. Λοιπόν, το Άκης από πού βγαίνει. Ε? Το Άκης από πού βγαίνει. Από Σάκης. Από το Σάκης. Και έκοψε μόνο το σίγμα. Θανάσης. Βρε, το κόβω συνέχεια. Είσαι Θανάσης, δηλαδή. Ναι, βρε, του πατέρα σου. Μάλιστα. Και του πατέρα και του γιου, μάλιστα. Ωραία, για πες. Εκεί να σε καλά, αν περίμενες 5 λεπτά προθέσεις που πήγαμε στη Τούμπα, θα με έβρισκες. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε. 10 Ιουνίου, λοιπόν, αλλά να βρεθούμε στον όμιλο εκεί που θα μακάρι, κάνουμε. Μακάρι, μακάρι, αλλά έχουμε full δουλειές. Το παγκόσμιο συνέδριο. Ζουμούσο. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Άκουσε λίγο, άκουσε. Σε 6-7 μέρες. Ναι. Για αυτούς που λένε, όχι για σένα, πρόσεξε, δεν λέω. Για αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει αντικαταστάτης, ήδη βρέθηκε εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για τον Βαρέλα που λέτε. Δουλεύει ο Μπράνκο εδώ μα και τελείωσε μήνες. Ο Βαρέλα, δεν μιλάμε άλλο. Τέλος, Κωστή. Τελείωσε, εντάξει, το πάμε. Εγώ είμαι με αυτόν που φοράει τη φανέλα τώρα, όχι με αυτόν που έχει φύγει. Τελείωσε. Με αυτούς που θα πάνε να παίξω μήλους. Αυτό. Αυτούς, λοιπόν, όσο για τον Μιλισανίδη, αυτά που... Αυτός που μάζεψε χθες ο Τσίπρας,
Σε αυτούς απευθύνεται ο Μελισσανίδης. Ναι. Κατάλαβες? Στα λεωφορεία. Όχι μόνο σε αυτούς. Κατάλαβες γενικά τώρα. Απευθύνεται. Εγώ ένα πράγμα έχω να ρωτήσω. Όλοι αυτοί ήταν αλλοδαποί. Ένα πράγμα έχω να ρωτήσω τον κάθε χάρτινο. Άκου λίγο. Φωνάς αγόρι μου. Αυτό. Φωνάς αγόρι μου. Φωνάς αγόρι μου. Και ακόμα ένα. Ξέρεις γιατί πήγε ο Μελισσανίδης στον Περέιρα? Για να τον διώξει, ε. Σιγά μην έφευγε. Όχι, αυτά ο ίδιος δεν τα είπε. Ναι. Τον τελείωσαν, δεν είπε. Τον τελείωσαν. Με τελείωσες. Λοιπόν, άκου φίλε Μελισσανίδη, τι γλύ. Τώρα δεν μπορώ να το πω γι' αυτό. Το πιο ωραίο από όλα που είπε σήμερα είναι το τι γλύ. Το οποίο είναι παρμένο από τον Twitter, ρε παλιά. Επειδή μάθαμε τι είπε εκεί πέρα στον Περέιρα, ήταν να φύγει 1η Ιουνίου. Αλλά δεν θα φύγει εξαιτία σου, τι γλύ. Είναι το πιο ωραίο που έχεις πει. Είναι από το Τουίτι και το Σιλβέστρο. Γιαγιά, έρχεται ο γατούλι. Άντε, φιλιά! Ο Μάγκες, έρχονται τα καλύτερα. Όλα θα γίνουν. Όλα. Και στο μπάσκετ έρχονται τα καλύτερα, όλα. Να ξέρετε. Όλα. Φιλιά, γεια σου, Άκη. Τελευταία γραμμή. Δύο τελευταίες. Μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να κάνω την κλήρωση να βγάλω 5 ονόματα. Καλημέρα σας! Ναι, έπεσε. Πέσαμε. Πάμε στο τελευταίο. Πάμε στο τελευταίο. The last. Έλα, μπαίνω αλλιώς σήμερα. Όχι, για ρε να προλάβεις. Φίλε, τελευταίο, ρε φίλε. Έλα, πάμε. Ναι, μπαίνω αλλιώς σήμερα. Έλα. Μπαίνω αλλιώς σήμερα. Μπαίνω βγαίνοντας. Λοιπόν, άκουσε να. Κωστάκι μου, αγόρι ο Βαρέλα, ναι. Είδες μέχρι τελευταία στιγμή με ένεση έπαιζε στο χέρι ο άνθρωπος και πόσο τον αγκάλιαζε και τον αγαπούσε. Βεβαίως. Και τον Σαββίδη και όλα. Όλους, δεν αντιλέγω. Εγώ σου βάζω στίγμα το κεφάλι μου και ας με καταραστεί ο Θεός και να με πέφτει, ενώ δεν με πέφτει με τίποτα. Λοιπόν, ναι. ότι ο Μπράγκο τη χρειά της φωνής του δεν την ξέρουμε. Από το Γενάρη το ξέρανε ότι ο Βαρέλα Μπράβο. Θα φύγει. Άρα... Γι' αυτό φέρανε τα 4 εκατομμύρια και κάθονταν στον πάγκο. Αυτά τα λέω για τους γκρινιάρδες που λέγανε. Ορίστε λέει τι κάνουνε, λέει, τι πρόγραμμα κάνουνε, 4 εκατομμύρια κάθεται λέει. Βγήκανε ήδη. Να μην το πω το κοπανάς, το πρώτο δεν το λέω. Ναι. Κάτι και κοπανάει λέει. Κατάλαβες. Κάτι και λέω καθίστε φρόνημα λέω. Όπως λέω μέσα στο γήπεδο φώναζα στο 2-2 με τον Πανιόνιο, μη φεύγετε θα προκριθούμε. Έτσι. Να πείτε και κανένα μεγαλύτερο και συνεότερη και να μην βγάλετε γρήγορα συμπεράσματα. Ερώτηση έχω να σου κάνω. Πολύ σημαντική. Έχω πολύ σημαντική ερώτηση. Κωστή, να με θυμάσαι, θα κάνεις την ερώτησή σου, να με θυμάσαι, πρόσεχε μην με κάνεις ποιος αυτός, θα σε γδάρω. Δεν γίνεται, αφού δεν... Άκουσα το φαρμακοποιό, πολύ μ' άρεσε, από το φαρμακοποιό σ' ακούω. Από το φαρμακοποιό και δεν σ' ακούω και πήρα σαν παππούς και εγώ θάρρος τώρα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι μία. Λέγε. Πέφτει! Με τίποτα! Αυτό αγόρι μου! Αυτό δεν λοιπόν, μας πέφτει με τίποτα! Να τελειώσω για το ρουκζού γιατί δεν το λες καλά. Ναι. Η λέξη ήταν κάβουρας. Κάβουρας. Και αυτά ήταν όλοι χαμνούμια. Ναι, ναι. Και λέει, πώς λέμε λέει τον πρόεδρό μας, ο άλλος δεν παίρνει στροφές. Ναι. Και του λέει εργαλείο είναι. Α, κάβουρας λέει. Μάλιστα. Κατάλαβες. Τελείωσε. Αυτό είναι. Εκεί, έτσι είχε γίνει. Γιατί το ρούχι δεν το χάνουμε τίποτα. Κάθε μέρα το βλέπω. Είναι η ώρα του παιδιού εκείνη την ώρα. Ζέτα γουστάρεις. Γιατί αισθάνομαι παιδί φέτος, παλικάρι μου. Α, δεν με πέφτει με τίποτα. Εγώ λέω μέχρι και παιδικά. Μέχρι και Μίκι Μάους λέει. Γουστάρω που δεν με γουστάρουνε. Τι έγινε με τον Τζίλο ο ΑΕΟ. Τι έγινε, τι έγινε με τον Τζαμούρι ο ΑΕΟ. Ό,τι έγινε και με τον ΑΕΟ. Τι έγινε χθες με τον Κομίνη και έκαψε πάλι κάποια ομάδα στην Κρήτη κάτω. Χωρίς να είμαστε φίλοι πλέον. Τι ήταν αυτό. Γεια σου Παύλε! Φιλιά! Φιλιά! Μαέστρο, θέλω τα χθεσινά μηνύματα ένα. Από το 1 μέχρι το 46 να μου δώσεις 5 νούμερα. Θα πάω να παραλάβω σήμερα από την Αγγελική στο Ρετού στη Λαμπράκη 105 τις φανέλες και του ανόβερο που χρωστάμε. Να έρθετε να τις πάρετε. Αλλά και Σούφου Ζάμπια. Θα πάρω και του Τρέγια, του Τάσου, του αδερφού μου. Και αυτός θα δώσει, έτσι. Θα δώσει και αυτός. Θα τις πάρω εγώ, Τάσο, όπως είπαμε. Πάμε. 1 με 46. 8, ναι. 11, 19, 23 και 31. Τέλεια. Βάλε αγόρι μου να παίζει, βάλε. Τζίμας Παναγιώτης 124. Γεια σου Ηλία, Σούχα, αυτοκράτορα του βιολιού. Αυτοκράτορα του βιολιού ρε φίλε. Πόσο, μα
τόσο πολύ ήθος μπορεί να έχει, φίλε. Εγώ λέω και να μην ήξερε να παίζει. Έμαθε να παίζει εκείνη τη στιγμή και κάνει παπάδες. Παίζει τις καλτσοδέτες του, παίζει τις επικαλαμίδες του ο Γίγας. Παίζει τα σπασουάρ του πάνω στο βιολί. Αυτοκράτορα του βιολιού, ρε φίλε. Ε. Δεν είναι ωραία λέξη το παοκράτορας. Ε. Λοιπόν, είπα, Παναγιώτης Τζίμας 124. Λοιπόν, ο πρόδρομος σε 312 από τα τηλέφωνα είναι ο δεύτερος. Ο Λάμπρος 900 επίσης από τα τηλέφωνα. Άνοιξτο, άνοιξτο, εδώ αυτό είναι, φίλε. Η Μαρία Σίγμα, χωρίς επίθετο, σε 552 το τηλέφωνό της. Και ο Κώστας Παναγιωτούδης, κάτσε να δω. Όχι, Κώστας Παναγιωτάκης. Κώστας Παναγιωτάκης. 4, 6, 9 το νούμερό σου. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας, επικοινωνείτε τώρα με την Μαριλής έξω στο 287-8888 για να μου πείτε νούμερα, να ξέρω τι νούμερα θα πάρω από την Αγγελική στο Ρετούς. Φτάσαμε στο τέλος. Σας υπενθυμίζω, κορυφαίος στα κρεατικά στην πόλη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο 705-750. Εκεί θα φάτε υπέροχα εδέσματα, καταπληκτικά γλυκά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Κλιμάρτ 917-646, τα πάντα για κλιματισμό. Και ο Σες Κωνσταντίνος, άρχοντας τον κλιματισμό, αυτός ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Και βέβαια φοροπρόβλεψη 225002. Ενημερώνεστε, 25 χρόνια ο Γιώργος Μπουτσιάνας και οι συνεργάτες του σας λύνουν όλα τα θέματα με φορείες τώρα που αλλάξανε, ΦΠΑδες, αυτά, τροπολογίες. Για περιουσιολόγια, για πόθεν έσχες. Αυτός ξέρει. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr για να δείτε τι και πώς. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμουσού λέμε και τα πάντα λέμε. Bye, bye, bye.